Συγγνώμη, 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 δηλαδή είσαι προκλητική γιατί 18 Αυγούστου μου βγαίνεις με καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Καλημέρα, καλημέρα βρε παιδιά, τι κάνετε, έχουν τελειώσει οι άδειες, επιστρέφουμε, στο μαζεύουμε. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάει για σκηνή. Βάζουμε πλυντήρια δεξιά, αριστερά. Τι κάνεις κουκλίτσα μου? Βάζουνε πλυντήρια. Γυρίσαμε Χρήστο και όσοι γυρίσαμε, είμαστε ανανεωμένοι, είμαστε ορεξάτοι, είμαστε μαυρισμένοι. Τι άλλο είμαστε? Έτσι, χαρούμενοι είμαστε. Ξεσηκωμένοι, άϊπνοι. Άϊπνοι γιατί? Δεν είπα, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Βλέπεις εντόνια? Δεν είναι ότι τα βλέπω, έχει κολλήσει στο μυαλό μου μια μελωδία και δεν μπορώ να... Δηλαδή κλείνω τα μάτια και παίζει από κάτω αυτή η ορχήστρα. Δεν είναι, είναι πρόβλημα. Ο ύμνος του Champions League. Ναι. Εντάξει. Και περίμενε, δεν έχει να κάνει με το τι θα γίνει. Ναι. Είναι ότι τώρα, ας πούμε, ξέρω ότι την Τρίτη... Δεν θα κοιμηθώ. Θα τον ακούσω αυτό τον ύμνο. Γιατί είναι play-off και είναι ήδη, δηλαδή... Χρήστο, πώς πάει εκείνο, φωνές, ακούω φωνές... Και δεν είμαι μόνη, θέλω να το ξέρεις. Ναι, είστε πολλοί. Είμαστε πολλοί. Είστε πολλοί, είστε πολλοί. Και όσο θα προχωράει και θα εξελίσσεται... Έχεις βάλει σκούπα ηλεκτρική με ύμνο του Champions League? Όπα, διορθώνω. Έχεις βάλει γενικά σκούπα ηλεκτρική? Σε έχω πετύχει μία φορά. Δεν υιοθετώ. Σε έχω πετύχει. Να σου πω κάτι. Και... Μαμά ακούει. Βεβαίως. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Έχω βάλει σκούπα, ναι. και έχω σφουγγαρίσει μπροστά σου. Ναι. Τι άλλο έχω κάνει? Έχει σφουγγαρίσει, πω, τι θυμία, έχουμε και βίντεο από αυτό. Υπάρχει συλλεκτικό. Έχω και φωτογραφία που καθαρίζεις και πατάτες. Είναι μόνο εδώ, δείτε εδώ. Δείτε το πριν το κατεβάσω. Αρχιακό υλικό. Ναι, ναι, είναι συλλεκτικό. Ναι. Κάποια στιγμή, θυμάσαι τι σου είχα πει, κάποια στιγμή θα με απειλείς. Ναι, ναι, ναι. Θα με απειλείς με αυτό το βίντεο. Με αυτά. Λοιπόν, το φέραμε. Εσύ και εγώ το φέραμε. Πόσα... Με την επιμονή μας. Πόσα έχουμε να πούμε, βρε παιδιά, σηκωθείτε. Έτσι, έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, οπότε ανοίξτε λίγο έτσι παράθυρα να μπει καθαρός αέρας, βάλτε το air condition μετά, κάντε το καφεδάκι σας και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με καταπληκτικό Χρήστο και όσοι, δηλαδή είμαστε... Τώρα θα τα πούμε. Τώρα θα όλα. Τα πούμε όλα. Έχουμε εμείς εδώ όρεξη από το πρωί, έχει και ο Χρήστος, θα δέσει πολύ ωραία μέχρι και τις 12, μπουγάτσα με hangover, έχουμε να πούμε για σεντόνια, έχουμε να πούμε για Verbloom. Ήρθε. Ήρθε. Πήρε κόκα Ολυμπιακός τελικά. Κόκα κούκα δεν το ξέρω το παιδί πώς το λένε. Έχει γίνει και άρθρο. Τώρα να μην σε λένε. Γιατί το κόκα ή το κούκα δεν υπάρχει καν στο επιθετό του. Είναι παρατσούκλι. Είναι μόνος του. Παρατσούκλι που του βγάλανε στην Αίγυπτο. Νομίζω ναι. Ναι. Βέβαια στην Αίγυπτο, γιατί είναι διεθνής λέξη το κόκα, επιλέγα να τον λένε τελικά στην πορεία με το ονοματεπώνυμο. Μάλιστα. Το Αχμέτ, πώς είναι ο Σικαπάλ. Γιατί κάπως δεν ακουγόταν. Πώς το είπες αυτό? Η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Χρήστου μας. Θέλω να είσαι Μαχμούτσι Καμπάλα Φαφτάλα. Έτοιμο το όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι μόνο ο Γιώργος Μήνος θα μπορέσει να πει τον κόκα με το κανονικό του ονοματεπώνυμο. Ακριβώς. Όλο. Πρόταση για λιβάγια είχαμε στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Από ποιον? Έναν από το χωριό, δεν το ξέρεις. Είναι αυτό που λέμε, έναν από το χωριό. 8 εκατομμύρια. Δεν τα λέω. Πάσε καλό μου. Όλο αστεία λέω σήμερα. Όλο αστεία λέω. Σαν κοριτσάκι δεν είχε. Είναι νέα μόδα βέβαια, εγώ σίγουρα δεν είχα, μετά βγήκε αυτό στην ψυχολογία, ότι τα παιδάκια τα περισσότερα έχουν φανταστικούς φίλους. Ναι. Εσύ που είσαι πιο μικρή δηλαδή, παιδούλα. Όχι, δεν είχα, δεν την πρόλαβα κι εγώ αυτή τη μόδα. Έτσι έχουμε τώρα φανταστικές ομάδες που κάνουν προσφορές. Έχουμε ρήτρες που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, πώς λέμε, ωραίο το μετρό της Αθήνας, αλλά της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ωραία η ρήτρα του Λιβάγια. Όχι, όχι. Ωραία η ρήτρα του Πρίγιοβιτς, αλλά του Λιβάγια πραγματικά δεν υπάρχει. Εντάξει. Είσαι κακεντρεχής. Τουλάχιστον. Σήμερα διαβάζουμε όμως ότι υπάρχει, είναι υπαρκτή ναι, ομάδα. Ορίστε, είναι αυτό που λέμε. Ένας από το χωριό δεν τον ξέρεις. Είναι και τελικά η Σαμπτόρια. Ορίστε. Άκου τώρα. Ορίστε, ορίστε. Και μια μέρα μετά. Η Ιταλία εντωμεταξύ που τα ξεψαχνίζουν όλα αυτά. Δεν έχει δηλαδή, τίποτα. Που είναι χειρότερη από εμάς, ρε παιδί μου, στάθμη. Νομίζω πρώτα είναι οι Ιταλοί, μετά είναι οι Τούρκοι. Νομίζω, νομίζω οι Τούρκοι γιατί έχουν πάρα πολλά μέσα ενημέρωση. Ναι, δηλαδή και η αναπαραγωγή γίνεται σε χρόνο ρεκόρ. Το ένα site πίσω από το. Δεν έχει σημασία αν η είδηση ευσταθεί ή όχι. Καλέ, αφού είχε έρθει τη δεύτερη φορά τώρα, ήρθε τη 15 Αύγουστο ο Verbloom. Μια μέρα μετά διάβασα, συμβαίνει τώρα σε τουρκικό site, ναι. Πολύ κοντά στη Γαλατά Σαράι ο Verbloom. Έπρεπε να απαντήσει από κάτω. Έλεγε 16 minutes ago δηλαδή. Όχι, να τα λέμε σωστά. Ναι, να τα λέμε σωστά. Όλα. Να τα λέμε σωστά. Λοιπόν, έχουμε, γιατί εμείς οι δύο ήμασταν στο αεροδρόμιο, φίλη ακροάτη, φίλη ακροάτησα.
έχει συνειδητοποιήσει ότι το υλικό που παρήγαμε εκείνη τη μέρα παίζει μέχρι και στη Σουηδία. Δηλαδή, ανέβασε η Νίνα. Χρήστο, δεν είμαι για διεθνή καριέρα. Έκανε story με το δικό μας υλικό. Δεν είμαι έτσι. Εγώ... Και μην γελάς εσύ, Ξανθούλα. Δεν είμαι εγώ για διεθνή καριέρα. Δεν είμαστε εμείς. Αν όχι τώρα, πότε. Αυτό ακριβώς. Αν όχι τώρα, πότε. Αυτά τα βίντεο, αυτές οι φωτογραφίες του Verbum έπαιξαν σε κρατικά δελτία ειδήσεων. Στα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά της Σουηδίας. Έχουμε να πούμε πολύ παρασκήνιο και από εκείνο το βράδυ, απόγευμα το βράδυ, γιατί ήρθε και νωρίς. Ήρθε και νωρίς. Μας έκανε τη χάρη. Είναι εκεί που δεν τα περιμένεις. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που έχουμε περιμένει στο αεροδρόμιο 11:30, 12. Και έρχονται... Ενρίκε δεν ήταν που τον περιμέναμε πολλή ώρα. Κάνα 2 ώρα ήμασταν. Ο Ζαμπάς, πούμε, είχε έρθει 12 η ώρα το βράδυ. Πόση ώρα αναμονή είχε όμως. Όχι, ήταν. Πήγε, ας πούμε, 11, να τα αντέξει μέχρι τις 12. Ήταν γνωστό, ήταν γνωστό. Βέβαια, εντάξει, έχουμε κάνει και αναμονές του στυλ πηγαίνεις μεσημέρι και φεύγεις βράδυ. Εσύ έχεις κάνει και το άλλο τότε με το Στέφενς. Παιδούλα πούσαντο ακόμα. Στα πρώτα βήματα αυτής της καριέρας. Ήταν που πήγαινες κάθε μέρα για να πετύχεις ένα πιθανό προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ένα πιθανό, το Στέφενς. Το Στέφενς, ναι. Και πήγαινες κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έχω γράψει το εγώ 78, με το μικρό που με φωτογραφία μέσα στο με το μικρό του μου με χαιρετάνε. Ταξιτζίδες, οι άνθρωποι ασφάλειας. Έτσι όλοι. Και, οπ, καλώς τα Ελενάκη. Τι γίνεται, ποιον φέρνουμε. Τι γίνεται. Στου σου κοπελάρα μου. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάλι εδώ εσύ. 15 Αύγουστο τώρα σου λέει στο αεροδρόμιο αυτή. Τι γίνεται, ποιος έρχεται. Δεν ξέρει κανένα μοριμπούντου. Τι κάνατε, κορίτσια, φέτος το 15 Αύγουστο. Πήγαμε αεροδρόμιο και υποδεχόμασταν του παίκτε του ΠΑΟΚ. Γιατί κάποιο πρέπει να το κάνει και αυτό, Ελένη. Λείπαν όλοι. Έρχεται ο παίκτης εδώ 15 Αύγουστο, κυκλοφορεί στους δρόμους, δεν έχει τίποτα. Μην φτάνει στους δρόμους, φτάνει στο αεροδρόμιο. Έρχεται αυτός ο παίκτης και δεν βρίσκει κανένα. Να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως αυτός ήθελε τι να... Τι θα έλεγε αυτό για τη δημοσιογραφία πέρα αυτής αυτό, της πόλης. Πέρα από αυτό, αυτός ήθελε να μετακομίσει σε μια πόλη που δεν θα έχει την πολυκοσμία της Μόσχας. Έτσι, είχε κουραστεί από όλο αυτό... Τη Μεγαλούπολη. Ναι. Δηλαδή, έλεγε χαρακτηριστικά ότι μετακόμισε και έζησα σε μία πόλη που χάνεσαι στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Όλοι περπατάνε σκυμμένοι. Και δεν χαμογελάνε. Και δεν χαμογελάνε. Και, όμως... και χαμογέλασε. Πιο... Ναι. Το είπαμε. Πολύ χαμογελαστός άνθρωπος. Ήτανε πάρα πολύ ανοιχτός, ρε παιδί μου. Ναι. Απλά θεωρώ ότι αν δεν είχε το μάνατζερ του δίπλα, θα έλεγε και να πάω κίση. Όχι, εντάξει, αστείευομαι. Αλλά θα έκανε μια δήλωση. Ο ατζέντης του ήταν αυτός ο οποίος λίγο μας τα χάλασε. Έτσι, ήταν ο Σκανδιναβός, ο αυστηρός. Έτσι, τυπικά Σκανδιναβός, ξανθός. Το φρύδι του είναι πιο ξανθό από ότι όταν έρχονται μετά από ένα μήνα διακοπές στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι, οι Βόροι και ασπρίζει. Ήταν κάτασπρο. Κάτασπρο, κάτασπρο. 10 χρόνια συνεργάζονται μαζί με τον Καρλ Φάγκερ. Φίλοι πια. Έκανε και δηλώσεις, πολύ εντυπωσιακές δηλώσεις έκανε ο ατζέντης του στην Σουηδία. Θα τα πούμε όλα αργότερα γιατί θα μας δώσεις τον καιρό σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Είναι από τα τελευταία Σαββατοκύριακα γιατί από το επόμενο οργανωνόμαστε, υπάρχουν παιχνίδια. Σάββατο παίζει ο ΠΑΟΚ, πρεμιέρα έτσι με μείον 2 στην πλάτη. Μην το ξεχνάμε. Καλή σεζόν. Καλή... Και τι θα σηματοδοτούσε καλύτερα την έναρξη τη σεζόν, θα σου πω σε λίγο. Τι σου λείψε όλο το καλοκαίρι. Τι μου λείψε όλο το καλοκαίρι. Θα σου πω σε λίγο μετά. Δηλαδή θα τα. Μου σήμερα έχουμε μόνο 2 ώρες εκπομπή. Μου λείψε το αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, αλλά σου έχουν λείψει και άλλα και δεν τα ξέρεις. Θα τα βάλουμε όλα κάτω. Δώσε λοιπόν τον καιρό σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ούτως ή άλλως στη Θεσσαλονίκη εμείς έχουμε μείνει. Οπότε εμείς τον ξέρουμε τον καιρό. Πραγματικά. Κυκλοφορήσαμε. 29 με 35 θα δείχνει το θερμόμετρο σήμερα στην πόλη. Άπνοια. Φαίνεται από το πρωί. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Την προηγούμενη εβδομάδα ή αυτή την εβδομάδα έλεγε κάτι για κύμα κακοκαιρίας που έρχεται. Μόνο δυτικά. Φίλοι στη... Καταρχήν. Στα νησιά, στις Κυκλάδες, δεν ησυχάσαν ολόκληρη την εβδομάδα από τον αέρα. Να σου πω κάτι. Πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πηγαίνουν σε ένα νησί, εκεί στο Αιγαίο θα σου πω εγώ, και ταλαιπωρούνται τόσο πολύ, δηλαδή σε κάποια φάση από τον αέρα, σε πιάνει και πονοκέφαλος. Έτσι. Το κεφάλι. Εγώ που μιλούσα με φίλους που ήταν Τίνο, Σύρο, Μύκονο κτλ. Δεν ακουγόντουσαν οι φωνές τους από τον αέρα. Δηλαδή, επιλέγεις να πας κάπου διακοπές για να ταλαιπωρείς από τον αέρα, να σηκώνονται τα πάντα. Είναι ότι οι Κυκλάδες πάντα τον Αύγουστο έχει αυτά τα μελτέμια. Σε όλη την Ελλάδα. Και βουλιάζουν. Πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά... Εγώ είμαι περίεργη, εγώ μεγαλώνω περίεργα. Όχι. Όχι. Ούτε εγώ θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινα καταρχάς σε τέτοια τουριστικά πολυσύχναστα Αύγουστο μήνα. Δηλαδή, αν είναι να πας, πήγαινε Σεπτέμβριο.
Παξί, φίλοι μου. Παξί. Παξί, φίλοι μου. Βούλιαξαν οι παξί. Παξούς είναι και, το... και τα χρυσά παιδιά του Στίβου μας. Τα οποία θαρώ, Ελένη Μπούντο, ότι δεν τα έχεις μελετήσει όσο τους αξίζει. Τα ξέρεις. Μελέτησα πάρα πολύ Τσιτσιπά στην άδειά μου. Εντάξει. Μελέτησα πάρα πολύ Τσιτσιπά. Ναι, το παιδί, το χρυσό, το αγόρι. Την αμαρτία μου να... Παιδί μου εσύ. Παιδάκι μου εσύ. Είναι ορισμός, Χρήστο. Είναι ορισμός. Είναι 20 χρονών. Χρονών. Έτσι, έχει αυτό το ξανθό, την μπούκλα, το πολύ καθαρό πρόσωπο. Τα αγαπώ τα αγγλικά του. Εντάξει, δεν είναι αγγλικάρας με Λουτσέσκου που είναι top για μένα. Όχι. Έτσι, mentality, balance και future πρώτες δηλώσεις. Περιμένω Τσούμπακ, πω πρώτες δηλώσεις. Θα χρειαστούμε μεταφραστή. Θα ξεφυλιστούμε ομαδικός. Ομαδικός. Τσούπα, hey Τσούπα, how do you feel? Ναι, και δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι αυτό μορφή για το επίπεδο των δικών μας δημοσιογράφων. Γενικά στη χώρα το επίπεδο δεν είναι καλό, έτσι. Κοίταξε, λίγοι είναι αυτοί που θα μιλήσουν αγγλικά κανονικά. Περιμένω την πρώτη δήλωση ΑΚΠΟΜ που θα πει το πρώτο. Να σου πω κάτι, μου στείλε ένας και φίλος. Και δεν θα έχουμε καν την, την τσίπα λίγο να πούμε ένα come again. Να πούμε α. Πώς το είπες αυτό? Come again. Ναι, ναι, come again. Έλα, παρδόν, σπάστε και ξαναρίχτα τσούμπα. Όχι, 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 sorry. Sorry. Sorry, sorry και βλέπαξες ότι μεγάλε τι είπες τώρα. Δηλαδή πάμε άλλη μία. What did you say? Κοίτα ο άνθρωπος, sorry, τον πατήσαμε κάπου, όχι τίποτα, sorry αδερφέ. Ναι, εντάξει, κοίταξε, με τα αγγλικά δεν ήταν ποτέ το φόρτε του Έλληνα, θεωρώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας μιλάει περισσότερο το αμερικάνικο της Αστόρια. Ναι, εγώ ξεκάθαρα, όταν με ακούει κάποιος. Ναι, 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 λέει αυτό. Οπότε ο Οξφόρδη λίγο θα μας... Ο Βαρέλα μιλάει, γράφει πάρα πολύ άσχημα αγγλικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή σε σημείο και ο Κρέσπο. Ναι, ναι. Σε σημείο... Όχι, ο Κρέσπο καλύτερα. Επειδή, μου έχει... Επειδή έχουμε κάνει μια συνέντευξη και την κάναμε με γραπτό μηνυματικό, ναι, του, θέλει να ρωτήσουμε παντού. Έβγαζε άκρη. Δηλαδή για μένα ήταν. Μπράβο, μπράβο, Άνιχελ. Μπράβο, ε. Μπράβο, Άνιχελ. Δηλαδή... Εγώ όταν βλέπω τα post στο Instagram, το lower στον τοίχο μου κουνιέται. Πέφτει μόνο του κάτω. Ναι. Εμένα με το Βαρέλα, δηλαδή σκέψουν το σχολείο σε φίλο ότι αυτοκτόνησα, ρε παιδί μου, τρεις καθηγητές, ναι, 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 αγγλικών και τέτοια. Μιλάνε τα χειρότερα. Ποιο? Γερμανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί. Καταρχάς οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί είναι που δεν θα πούνε what, θα πούνε what. Ναι, 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 ναι. Έχουν αυτή τη δική τους προφορά που το βάζουν. Ναι, που το κάνουν έτσι. Οι Ολλανδοί τα μιλάνε τέλεια. Δεν είχες ακούσει τη συνέντευξη του Φρανκ Άρνεσεν? Έλα ρε, ο Άρνεσεν βάτ μιλούσε. Βάτ ήταν. Δεν λέω για τις εκφράσεις, για την προφορά λέω. Ναι ρε, αυτό τους έχει μείνει είναι λόγω της καταγωγής. Καλά, οι Γάλλοι δεν τα θέλουν κιόλας καθόλου. Οι Γάλλοι νομίζω ότι μιλούν τα χειρότερα αγγλικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν τα θέλουν κιόλας. Τσούπα, πομ, δεν θα θέλαμε να μιλήσεις πάρα πολύ φέτος. Έτσι, θέλω να είσαι. Να τα πεις όλα στο γήπεδο, βρε αδερφέ. Να μιλήσεις μέσα στο χορτάρι. Ξέρεις, θα μιλήσω. Όχι, άστο να μιλήσεις στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Ο Πρίγιοβιτς μιλάει πάρα πολύ καλά αγγλικά, ναι, μιας και το πιάσαμε. Ποιους άλλους? Από ξένους. Ο Μαουρίσιο, εντάξει, συνήθως ρώσικα μιλάει, οπότε δεν τον έχω ακούσει με αγγλικά. Σάχο αυτό, δηλαδή τώρα. Είμαστε τότε να είναι αυτή τη εκπομπή. Ο Σάχοφ όταν ανοίγει το στόμα του, περιμένεις αυτή τη φωνή. Γιατί τη θυμάσαι τη φωνή του Σάχοφ? Τη θυμάμαι, ναι. Την άκουσα 2-3 φορές, αλλά μιλάει πάρα πολύ μπάσα. Δεν του το είχα ότι μιλάει με αυτή τη φωνή. Βρήκα ποιος μιλάει τα καλύτερα αγγλικά γιατί κάνει μαθήματα αγγλικών. Λέω Μάτος. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Είπε καλή κουβέντα, βέβαια, για το Μάτος τώρα, Χριστό. Κατάλαβες? Συμβαίνουν και αυτά. Ήτανε το τρίλεπτο τηλεομάτος στην εκπομπή που γάτσαμε hangover, φίλες και φίλοι. Με υπογραφή. Ναι. Λοιπόν, ναι, βεβαίως, κάνει και μαθήματα αγγλικών και μαθήματα ελληνικών και ξεκίνησε και ο Ζαμπά. Και ο Ζαμπά, ναι. Ο Ζαμπά, ο οποίος όταν είχε έρθει, δεν μιλούσε γρή αγγλικά. Χρήστο, όταν ακούς μαθήματα αγγλικών, δεν σου κάνει λίγο εικόνα από το καλώς ήρθες δολάριο με τον Κωνσταντίνου? Δηλαδή, this is a beautiful garden. Hello. Και να λέει ο άλλος, πες πώς λένε τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Άστο τον κήπο. Ο κήπος είναι ανθυρός. Δεν μας νοιάζει να του λέει. Ωραία. Οι αδερφές καλούτα. Και τώρα θέλω να σου πω, Ζαμπά, γιατί τον άκουσα να μιλάει πολύ πρόσφατα. Ναι. Όχι σε συνέντευξη, στο Κατήδιαν, τέλος πάντων. Άλματα. Είναι τα παιδιά τα νέα. Καλά, που τα ρουφούν σαν σφουγγάρι, ναι, είναι 20 χρονών. Κατάλαβες, εγώ τον καταλαβαίνω, 2 χρόνια του ρίχνω. Είπε και συνέχισε να πλέκει με το τσιγκελάκι, αυτά τα νέα παιδιά. Λοιπόν, δώσε τον καιρό γιατί δεν τον δώσαμε, να κάνουμε... Τον υπόλοιπο καιρό, απόγευμα και βράδυ, καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος με συνεφιασμένο ουρανό, εντάξει. Ρε, εσύ τι ποτηλιάρισμα έχεις στη Χαλκιδική. Χθες γυρνούσε... Δεν θα πούμε τον καιρό. Δεν θα πούμε τον καιρό, γιατί τώρα μου δίνει συνέχεια αφορμές. Γυρνούσε χθες... Φιλός. Ναι, ναι.
πολλοί γύρισαν χθες, έτσι, γιατί ήθελαν να ετοιμαστούν τώρα για το Σαββατοκύριακο. Είναι αυτά τα πλυντήρια που λέμε και με κατηγορείς, ναι, έτσι. Ναι, δηλαδή, οι μεγάλοι άνθρωποι γεννούν και ετοιμάζονται για τη Δευτέρα μεγάλοι που δουλεύουν. Μεγάλοι άνθρωποι, είπε ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, συνομήλικοι τώρα, έτσι, που γυρίζουν τις διακοπές τους και ετοιμάζονται. Και στο δρόμο για Χαλκιδική, δηλαδή για να πας Νικήτη, Πευκοχώρη, από το ένα σημείο στο άλλο, γίνεται πανηγύρι. Δηλαδή, τώρα εσύ πες ότι ξυπνάμε εμείς Νικήτη και θέλουμε να πάμε σε ένα άλλο μέρος για μπάνιο. Αν ξυπνήσεις Νικήτη, δεν θα πας Πευκοχώρη στο πρώτο χώρο. Ρε παιδί μου, όχι. Θα πας Μαρμαρά. Σου λέω, ξυπνάς Νικήτη. Θες να πας κάπου, να έχεις βαρεθεί σε μια εβδομάδα στη Νικήτη και θες να πας αλλού. Τι θα κάνεις και στη Νικήτη. Έχεις δίπλα τον Αγιάννη, έχεις τη Σικιά, έχεις την Ακτικό Βιού. Θες να πας δίπλα. Ωραία. Πάρα πολύ κίνηση. Πηγαίνω σημείο το. Έχει βουλιάξει. Και κάπου διάβαζα ότι τα ξενοδοχεία φέτος στη Χαλκιδική δεν είχαν την πληρότητα στο 100%. Που να σου πω την αλήθεια, επειδή ψαχτήκαμε λίγο έτσι. Δεν βρήκες. Βρήκες. Όχι εγώ, φίλοι. Ναι. Δεν υπήρχε τίποτα. Εντάξει, να σου πω κάτι, υπήρχαν κάτι ναι, του στυλ. Έχει τα 10.000 ευρώ τη βραδιά. Τα έχεις δει. Πέρα από αυτά, κάτι ισόγειο που βλέπει γκαζόν. Μια πάρε το 80 σου. Γιατί σου λέει 10 Αυγούστου θέλεις να μου έρθεις με 15 Αυγούστου. Ναι, μια χρονιά το έπαθα αυτό. Παιδούλα ήμανε με τον μπαμπά και πήρε κάτι. Άδεια 15 το πρωί. Μαθαίνει ότι του δίνουν τελικά την άδειά του. Οπότε πάμε και να λέει, φύγουμε. Πάμε να φύγουμε κατευθείαν. Ναι. Πού θα πας, Χαλκιδική θα πας. Εννοείται ότι εκείνη την ώρα δεν βάζεις όρους. Θέλω δεύτερο πόδι. Όπου βρεις. Ό,τι βρεις, όπου βρεις. Αυτό. Και βρίσκουμε στο δεύτερο πόδι ένα ημιυπόγειο, παιδιά. Φτάνουμε εντωμεταξύ και το ξενοδοχείο είναι άκρος εντυπωσιακό. Και λες, γκαζόν, jackpot. Πισίνες, μικρά σπιτάκια, όπα, λες εδώ είμαστε. Τι τύχη ήταν αυτή ρε φίλε, 15 Αυγούστου. Δες, μας χαμογέλασε και μας. Και μας πάει στο δωμάτιο η κυριούλα, η μη υπόγειο. Διάφορα, δεν ήμασταν μόνοι στο δωμάτιο. Τι οικογένεια. Είχαμε και τις κατσαριδούλες μας, είχαμε και τις αραχνούλες μας. Σας υποδέχτηκα. Λογικό, είναι με υπόγειο. Με στη φύση, δεν θα έχει. Θα έχει. Μείναμε μισή μέρα, εννοείται. Δηλαδή, αφήσαμε τα πράγματα, πήγαμε θάλασσα και όταν γυρίσαμε, φύγαμε. Καλά, εννοείται. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Μες στη χαρά όταν βλέπεις. Λίζα! Θα κάνει μπανάνα! Ο Χρήστος και ο οποίος επίσης δεν έχει κάνει τα μπάνια του έτσι. Ναι, και είναι σε αυτό το mood. Συγχαρητήρια, αυτό θα πει επαγγελματίας. Να σου πω κάτι, ξεκινάει η άδειά του από Δευτέρα. Τον δίνω. Και εμένα να ξεκινούσε η άδειά μου από Δευτέρα, κολοτούμπες θα έκανε εδώ μέσα. Και εσύ ήμουν όλο το καλοκαίρι. Ξέρεις πώς βρίσκεις τα ψυχικά αποθέματα. Τώρα έτσι, μπράβο. Ο δίχος που ξεκίνησε τώρα πήγε ο μου στον Νίκο τον Μοσχοβίτη στην Ικαρία. Πώς είναι στην Κύπρο που μόνο τραγουδάνε λογικά, ναι, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Στην Ικαρία μόνο χορεύουν Ικαριώτικο, παιδιά, ναι, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όχι, μόνο χορεύουν Ικαριώτικο. Γι' αυτό ζουν για πάντα. Ναι, από το βράδυ μέχρι το πρωί ξυπνούν 2 η ώρα, 3 το μεσημέρι. Και ξεκινάνε. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι και πολύ κουραστικός χορός. Και εν τω μεταξύ εγώ κουράζω όμως και κάθε βράδυ πανηγύρι. Ναι, να πάω, δηλαδή την αγαπώ, ναι, αλλά κάθε βράδυ να πάω να χορεύω Ικαριώτικο, ποια είμαι, δεν ξέρω. Είναι και συνέχεια το ίδιο. Ναι. Δηλαδή. Είναι τα σαρακατσάνικα, έτσι έχουν το τσάμικο, το σιρτό, το στα τρία, καλαματιανά, από εδώ, από εκεί. Τα νησιώτικα έχουν πέντε χορούς, τα ποντιακά έχουν πέντε χορούς. Ο Ικαριώτικος είναι ένας. Δηλαδή ξεκινάνε και σε λούπα, μακαρένα, όλη την ώρα. Πώς είναι μακαρένα, πάνω, Ικαριώτικος. Γύρω, γύρω, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Εγώ έχω χορέψει Ικαριώτικο 3 λεπτά. Βέβαια, να σου πω κάτι. Πήρα μετά τα πνευμόνια στα χέρια, σαν να έπαιζα εξάρι. Ναι, εξάρι. Αχ, ήρθε. Να, είδες, εκεί το πας, εκεί το φέρνεις, να μιλήσουμε για τέτοια, για εξάρια. Λοιπόν, δώσε τον καιρό να ολοκληρώσουμε. Εντάξει, για να πάμε και στο διάλειμμα. Τα γρήγορα στην Κασάνδρα 28 με 33, βορειοανατολικούς ανέμους εντάσεως 2 ολόκληρων μποφόρ, τίποτα δηλαδή. Συθονία ηλιοφάνεια 28 με 33, το ίδιο ακριβώς. Μετά το μεσημέρι θα παραμείνει αμετάβλητος 28 βαθμούς και μικρή ενίσχυση των ανέμων δυτικούς μέχρι 3 μποφόρ. Τίποτα δηλαδή και 32 πήγε, ξεφύγαμε από το διάλειμμα, ερχόμαστε. Περίμενε. Μόνο εδώ το παρασκήνιο της άφιξης του Πόντους Βέρμπλουμ. Κυριολεκτικά μόνο εδώ όμως, Ελένη, γιατί μόνο εσύ και εγώ ήμασταν. Τι ωραία. Και είχαμε προετοιμαστεί ότι θα περιμένουμε. Ναι. Δηλαδή ψυχολογικά ότι πάμε να περιμένουμε. Τίποτα. Μπαμ. Θα τα πούμε όλα εδώ μετά το διάλειμμα. Αποκλειστικά στην Μπουγάτσα με Μείνετε Hangover εδώ, στο Λίμπερο. Έτσι, πλασαρέτε ωραία. Μόνο εδώ θα ακούσετε όλο το παρασκήνιο, τι έγινε, από πού βγήκε, τι φορούσε, με ποιους ήταν κτλ. Θα πούμε πώς ξεκινάει αυτή. Πόσο κατάλευκα δόντια έχει. Ναι, καλά, και γι' αυτό έχω ρεπορτάζ.
και γι' αυτό έχεις. Έχω, ναι. Και επίσης, γιατί ο σωστός ρεπόρτερ πλέον πρέπει να ακολουθεί τον άλλο στο Instagram. Να σου πω κάτι. Αστειεύεσαι, κουκλίτσα, από όλο το ρεπορτάζ στο Instagram. Όλο από εκεί βγαίνει. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, πρώτα παρουσιάζει ο Γιώργος Σαββίδης και μετά βγαίνει η επίσημη ανακοίνωση του ΠΟΚ. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, να πάρουμε τον Τσούπακ Πομ να μας κάνει μετάφραση του τραγουδιού. Ναι. Ε? Το τραγουδάει και λίγο στο τέτοιο, στο βίντεο της παρουσίασής του. Πες μου λίγο τώρα εσύ, γιατί το συζητάμε μεταξύ και μας. Και λέει, can't be moved, can't be stopped. Με τίποτα, ότι δεν σταματιέμαι. Ωραία, πες μου λίγο εσύ ποιο βίντεο παρουσίασης λοιπόν, σου άρεσε περισσότερο. Χθες. Ναι. Θα σου πω. Εγώ είμαι ξεκάθαρη. Ναι, 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 ναι. Τα τραγούδια δεν το συζητάμε. Το ένα είναι τραγουδάρα που πρώτος ο Χρήστος και όσοι εδώ πέρα το έχει ξεχωρίσει εντάξει. Χρόνια πριν. Ωραία. Από τα τραγούδια. Το έχει στην playlist πριν το βγάλει ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Τα βίντεο τώρα μιλάμε για δύο διαφορετικά κόνσεπτ. Το ένα ταιριάζει πιο πολύ στην ηλικία του Τσούμπα, πιο παιχνιδιάρικο. Και φυσιογνωμικά, έτσι. Στον ποδοσφαιριστή. Αυτό. Είναι διαφορετικό κόνσεπτ για Verbum και Τσούπακ Πομ. Έχουμε ένα βίντεο πιο τρελιάρικο με τις τρίπλες, τις περίεργες που βάζουν τα κόμικ, τα εφέ, καπνός. Highlights και τα λοιπά που ταιριάζει και με το τραγούδι Γιο Μάν μου και τέτοια. Έλα, όλα Πόπα Μάν μου που λέει και το Ring, ναι. Αμερικανιά, kickboxing, τέτοια. Τέτοιο πράγμα είναι ένα πολύ δυνατό. Και έχεις από την άλλη όμως έναν ποδοσφαιριστή οικογενειάρχη, πατέρα δύο παιδιών, συγκεκριμένης ηλικίας. Που, ρε παιδί μου, όταν μπαίνει μέσα ένας βασιλιάς, δεν χρειάζεται να κάνεις όλες τις τυμπανοκρουσίες. Έχουμε ένα project, σου λέει ο Πόντους, θα κάνει όλα μόνος του. Κρατάει μόνος του την κάμερα, γι' αυτό και λέγεται και do it yourself project, το DIY που είναι τα αρχικά. Και το project έχεις δει, είναι γραμμένο στα σουηδικά, έτσι. Το project είναι το κάπα και μετά το σβήνει και καλά και το κάνει με city. Κρατάει μόνος του την κάμερα, μόνος του ζητάει την μπλούζα του, μόνος του την αγοράζει, πηγαίνει, τη φοράει, ανάβει τα φώτα από τους διακόπτες στα αποδυτήρια της Τούμπας. Και λέει τι κάνει. Εγώ την ώρα που κάνει τις τρίπλες και πέφτει επίτηδες. Περίμενε λίγο. Και ρίχνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν το θεώρησες το κόνσεπτ του Verbum ότι τα κάνει όλα μόνος του? Δηλαδή πηγαίνει στην μπουτίκ ότι μας έβγαλε την πίστη λίγο. Ναι. Τώρα do it yourself. Ναι. Έτσι. Και γι' αυτό μετά από το do it yourself έρχεται η ΠΑΕ και τουιτάρει ότι τα έκανες εσύ αυτά. Και τώρα θα σε προσέχουμε εμείς. Τώρα αναλαμβάνουμε εμείς όλα τα υπόλοιπα. Για τα επόμενα τρία χρόνια. Και νομίζω καταπληκτική ιδέα. Σύμφωνα και με τις δηλώσεις του. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι συγκρίσιμα. Κοίτα, τα δύο. Απλά είναι θα διαφορετικά σου πω, θα σου πω. Σαν ιδέα του Verbum είναι ασύλληπτη. Έτσι, είναι κορυφαία. Απλά νομίζω ότι σε φτιάχνει, έτσι σε ζεσταίνει περισσότερο και τον κόσμο. Το τραγούδι. Ναι, εντάξει, σίγουρα πάντα το τραγούδι είναι μέρος της επιτυχίας. Δηλαδή σκέψω ότι μας έχει κολλήσει αυτό της παρουσίασης του. Πώς μπήκαμε να τον γκουγκλάρουμε πέρα από εσάς Χρήστο μου και Ελένη μου που τα γνωρίζατε. Έτσι. Είναι κομματάρα. Είναι πιο πορωτική. Έτσι σε βάζει πιο πολύ σε κλίμα. Και νομίζω ότι είναι λίγο έτσι ΠΑΟΚ το δηλαδή, τραγούδι. Δηλαδή οι DJ της Τούμπας μετά από τα καλοκαιρινά τους τερτύπια που βάζουν καλά, στα beach bar της Χαλκιδικής στα Σεντόνια. Στην Τούμπα θα παίξουμε από ποντιακά. Ναι. Θα παίξουν. Roy Jones. Ακριβώς. Τα πάντα όλα. Και έναν ύμνο. Όλα. 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 Είδες το story του Γιώργη που ένας από τους DJ της Τούμπας, ας το πούμε κάπως έτσι, έβαλε στο μαγαζί που εργάζεται το καλοκαίρι με το που έγινε η πρόκριση τον ύμνο του Champions League. Και οι άλλοι τρελοί από πίσω κουνούσαν τραπεζομάντιλο και καλά Σεντόνι. Θέλω να ακούσουμε, ναι. Τότε να το βρούμε. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θα ρωτήσω λίγο, θα στείλω. Στα γαλλικά, αυτό που τραγουδούσε ο El Kadouri. Αυτό δεν το ξέρω. Του Champions League το τραγούδι στα γαλλικά. Ήταν και αυτό ραπαριστό Χριστό, αλλά ήταν κάτι στα γαλλικά και λέγει για Champions League. Λοιπόν, τώρα θα μάθω. Θα μάθεις και θα μας πεις. Λοιπόν, καλή σεζόν, κουκλίτσα μου. Καλή Super League να έχουμε. Με δηλώσεις Σάββα. Γιατί το κες δηλαδή τώρα. Τι σου έχει λείψει από την περσινή Super League? Δεν είναι το νούμερο ένα ο κ. Σάββας κάθε εβδομάδα? Είχε κόψει λίγο. Λοιπόν, τι να πει, Χρήστο, είναι αυτό το τραγούδι. Για δες, το βλέπεις μέχρι εκεί? Σίγουρα. Το ακούω. Το έχει βάλει αυτό, εντάξει. Άντε, για. Είναι ωραίο το γαλλικό το να ραπάρει ο άλλος στα γαλλικά, έτσι. Παραδοσιακά, επειδή έχουν μεγάλη. Ναι, παιδί μου, δεν είναι πολύ εύκολο στα δικά μας τα αυτιά. Αλλά παραδοσιακά ραπάρουνε. Μου άρεσε το πάρα έχω, πολύ. Το θυμάσαι από Tragedy.
σαν τίτλος... Βάλ το λίγο, Χρήστο, να το ακούσω. Σήμερα... Tragedy, hey ho. Αλλά το συγκεκριμένο από τον El Kanduri, βεβαίως, το μάθαμε. Μας κόλλησε, ρε παιδί μου. Κι άλλα τραγούδια γαλλικά ξέρεις. Από τον... Το... Fast à la mer. Ναι. Απλά δεν είναι τόσο εύυχο στα αυτιά μας. Ναι, και δεν είναι τα κλασικά. Θέλω να σου πω ότι εγώ το είδα από τον El Kanduri, ο οποίος βεβαίως το τραγουδούσε στο αεροπλάνο της επιστροφής μετά την πρόκριση επί της Σπαρτάκ Μόσχας, και εκεί μου κόλλησε. Εντάξει, δεν είσαι το μελαχρινάκι του Ουάντα. Έτσι. Αλλά είχε να δώσει και το συγκεκριμένο. Χριστό, έχει ένα remix. Αυτό είναι γενικά το τραγούδι. Αλλά είχε γίνει ένα remix, νομίζω, από Mary J. Blige. Εντάξει, μέχρι να το βρούμε θα το βάλουμε. Λοιπόν, και Σάββας. Τον αγαπάμε, το ξέρεις. Εντάξει, σεζόν, νέα σεζόν. Χωρίς πρώτη νέα δήλωση. Ποδοσφαιρική σεζόν, χωρίς ένα στίγμα των πώς σκέψεων. Πώς κόβουν τις κορδέλες άλλες τα εγγένεια. Μπράβο ρε παιδί μου. Εμείς έχουμε σε λιμάνια, πλοία και τέτοια. Μπράβο. Έτσι. Εδώ ξεκινάμε με τις πρώτες δηλώσεις της σεζόν του κύριου Σάββα Θεοδωρίδη. Είχε κόψει λίγο πέρσι. Προς το τέλος, τι να πει. Ναι, τι να πει, έχεις δίκιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προκρίθηκε δηλαδή επί μετά της Μουκέρνη. Και την απόφαση της δίκης, νομίζω δεν τον ξανακούσαμε. Όχι. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, είχε και ένα θέμα υγείας, η αλήθεια ναι, εντάξει, είναι. Οπότε είναι τραβήχτηκε λίγο. Ναι, εννοείται. Τραβήχτηκε λίγο προς τα πίσω. Αλλά είναι εδώ. Είναι εδώ. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Όλα τα αγαπημένα κλισέ. Όλα. 1-0-5 για την ατάκα που βλέπω ως τίτλο. Λοιπόν. Δεν θα πω τον τίτλο πρώτα. Ξεκινάει και λέει: είναι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στη ναι. Λουκέρνη. Είναι μεγάλη δουλειά γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε βαθμούς και στην Ελλάδα. Μόνο Ολυμπιακός. Ανατρέχεσαι τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Μόνο Ολυμπιακός. Ήθελα να έχει αυτή την επίθεση για να είναι συνέχεια του προηγούμενου παιχνιδιού. Αυτό λέει πάρα πολλά. Τα έχασαν. Όλοι οι άνθρωποι της Λουκέρνης μου έδωσαν συγχαρητήρια. Να πω κάτι. Μετά τον Τζίτζι Μπουφόν, μετά τον Μέση, τον Ρονάλντο. Αυτό ακριβώς, δηλαδή μετά από κάθε παιχνίδι, ρε παιδί. Όλοι δίνουν συγχαρητήρια. Είτε χάσουν είτε κερδίσουν, οι αντίπαλοι όλοι είναι εκστασιασμένοι και δίνουν συγχαρητήρια. Δηλαδή με το που τελειώνει ένα μάτς, αλλάζουν φανέλες που όχι στα μάτς του Ολυμπιακού. Μισό λεπτό, παιδιά, να βρούμε πρώτα τον κύριο Σάββα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, φοβερή και καταπληκτική μπάλα παίζει ο Ολυμπιακός. Είμαι ευχαριστημένος γιατί τα πήγε άριστα και η άμυνα που λένε μερικοί ότι έχουμε κενά και τα λοιπά. Τώρα το ότι παίζαμε απέναντι στη Λουκέρνη δεν είναι παράγον. Ε? Όχι. Τα παιδιά έδειξαν σε πολύ κακή κατάσταση. Είδα το πρώτο παιχνίδι γιατί στο δεύτερο δεν είχα καθόλου ενδιαφέρον. Σε πολύ κακή κατάσταση ο αντίπαλος. Έτσι, δηλαδή έλεγες. Είναι αυτό το κλισέ, ρε παιδί μου, το καφενείο, χωρίς ανάπτυξη, με πολλά προβλήματα στην άμυνα. Τι που είσαι αυτό το πρωινό Σαββάτου 18 Αυγούστου. Αυτό το πρωινό Σαββάτου 18 Αυγούστου με βρίσκει στην πόλη και στη δουλειά και στον τόπο εργασίας μου. Έτσι ακριβώς. Ήθελα να τοποθετηθώ για τη Λουκέρνη. Καλά έκανες. Άκου τι συνέχισε και είπε για τον κόσμο, γιατί ξέρεις ότι αυτά τα διαγγέλματα πάντα έχουν στόχο. Τους φίλους του Ολυμπιακού. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είδαν ότι έχει μεταμορφωθεί ο Ολυμπιακός σε έναν εκπληκτικό Ολυμπιακό. Μου θυμίζει τη δική μου εποχή, τότε που παίζαμε με δύναμη και την καρδιά του Ολυμπιακού. Αυτό θα εμφυσίσουμε σε όλους τους παίκτες. Mm-hmm. Οι φίλαθλοι μας δεν το έχουν ανάγκη αυτό, γιατί είναι ούτως ή άλλως πορωμένοι με τον Ολυμπιακό. Τους θέλουμε δίπλα μας. Το επαναλαμβάνω, θέλουμε τον Ολυμπιακό μία οικογένεια. Και έρχεται το ωραίο. Ναι. Τον Ολυμπιακό των 5,5 εκατομμυρίων Ελλήνων. Μετρημένοι ένας προς ένας. Κεφαλάκι, ναι. Κεφαλάκι. Και επειδή δεν είναι ό,τι και ό,τι, το βγάζει και σε ποσοστό επί του πληθυσμού της χώρας, ο οποίος είναι το 55% του ελληνικού λαού. Θέλουμε να ευχαριστιέται πράγματα. Πώς λέει η Βάνα Μπάρμπα, να γίνονται πράγματα, παιδιά. Βάνα Θεά. Αφιερώνω φυσικά αυτή τη νίκη στον πρόεδρο, μας, γιατί πραγματικά ταξίζει ο άνθρωπος. Άσε με να μαντέψω. Έχει περάσει ένα σωρό πράγματα. Πιστεύω ότι από εδώ και μπρος ο Ολυμπιακός θα γίνεται όλο και καλύτερος. Μου άρεσε και εκείνο που λέει ότι ο προπονητής είναι άριστος, χαμηλών τόνων και δουλεύει πολύ. Και αυτό φαίνεται μέσα. Είναι αυτό που περνάμε καλά στα... Μη βροντοχτύπα στις χάντρες. Είναι αυτό που λέμε, περνάμε καλά στα ποδητήρια και αυτό στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι λίγο κοιτούσα στοιχηματικά. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που βγάζει την παρέλαση. Πρώτο φαβορί ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ναι, έχουν βγει και αυτά ήδη. Ήταν μέσα καλοκαιριού. Τώρα δεν ξέρω πώς έχουν πάει οι αποδόσεις. Και μάλιστα έλεγε. Και μάλιστα ημερομηνία ορόσημα ήταν 28η. Ναι, γιατί με τις παρελάσεις τα πάμε. Και λέω, ορίστε, βγάζει παρέλαση ή δεν βγάζει παρέλαση. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τον προπονητή τον είχαν κλείσει από Μάρτιο και ξεκίνησε να δουλεύει από τον Ιούλιο χωρίς προφανή λόγο.
τι να πεις. Ότι θέλουν απλά να του δώσουν λίγο παραπάνω καιρό. Στοιχηματικά προφανώς για να προλάβει την παρέλαση ο άνθρωπος. Λοιπόν, ας επικεντρωθούμε στα δικά μας. Βέβαια δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, έτσι. Ναι, βλέπω σε να πρώτο φόντο. Τώρα, όχι, να μην ανοίξουμε. Βλέπω σε πρώτο φόντο τον Λιμιό εκεί που έχει ανοίξει κι εσύ. Αλλάζουμε συμβόλαιο, ε. Βεβαίως, αλλάζουμε και συμβόλαιο για τον Δημήτρη Λιμιό. Ήταν μια συζήτηση που έκανε, μια πρώτη συζήτηση με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ μετά το μάτς με την Βασιλεία. Εκεί που βεβαίως συμφωνήθηκε να γίνει μια αναπροσαρμογή συμβολέου, γιατί ο Δημήτρης Λιμιός είναι από τους ποδοσφαιριστές που λογίζονται ως χαμηλόμισθοι, να το θέσουμε καλύτερα. Έτσι δεν έχει ένα υψηλό συμβόλαιο. Και επειδή στον ΠΑΟΚ αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών με πολύ μεγάλη προοπτική μπροστά του, έτσι, ειδικά αν δείξει αυτή την αγωνιστική συνέπεια, αυτή την εξέλιξη. Γιατί νομίζω αυτό είναι το μοναδικό στοίχημα για τον και Δημήτρη με βιτρίνα Λιμιό. Του ΠΑΟΚ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μπράβο. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ τι συνθήκες δημιουργούνται για την υπόθεση του Δημήτρη Λιμιού, έτσι, ο οποίος νομίζω ότι μετά τον επαναληπτικό με την Βασιλεία, λες και έχει γυρίσει το μάτι του, ναι, ναι, έτσι, ναι. Λες και έχει τρελαθεί να δείξει, ναι, πράγματα. Είναι τόσο καλός και τακτικά. Κοίτα, το τακτικό κομμάτι το είχε από πέρυσι ο Λιμιός. Ναι. Δηλαδή, σε αυτά που θέλει. Είναι λίγο πιο ελεύθερη η ρόλη. Ο Ενρίκη γιατί έφυγε. Ναι. Έτσι. Γιατί το λέγαμε από πέρυσι. Ο Ενρίκη γιατί έφυγε. Δηλαδή, ο Κάμπος που δεν είχε νούμερα, δεν είχε τελειώματα, ήταν τακτικά άψογος. Ήταν σαν να παίζεις με δύο fullback. Να σου πω όταν κάτι. Έπαιζε Μάτος και Κάμπος από την ίδια πλευρά. Να σου πω κάτι. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, έτσι, που τακτικά ανταποκρίνονται απόλυτα, είναι οι αγαπημένοι των προπονητών. Σαφώς και όλοι θέλουν νούμερα, έτσι. Σαφώς και όλοι θέλουν ανάπτυξη, δημιουργία, τελειώματα. Αλλά το θέμα είναι και να μπορείς να κουμπώνεις απόλυτα στο σύνολο σε τακτικό επίπεδο, έτσι. Θυμόμαστε όλοι το μάτς στη Λεωφόρο που ο Βραζιλιάνος ο Μάτος έπαιζε στην ίδια πλευρά με τον Ενρίκε. Θυμάσαι που ήταν έξαλλος και φώναζε στον Ίβιτς. Πάλι καλά να φέρθηκες εσύ σε Μάτος και όχι εγώ, γιατί εγώ θα τα άκουγα πάλι. Θυμάσαι πάντως αυτή τη φάση. Είχε γίνει έξαλλος με τον Ενρίκε. Ναι. Φώναζε στον Ίβιτς ότι δεν μπορώ άλλο. Όχι, φώναζε στον Ίβιτς, βγάλε εμένα. Ναι, βγάλε εμένα. Που μιλάμε τώρα για φίλους που ήταν φίλοι, ναι, μάλλον. Βραζιλιάνοι. Έτσι, συμπατριώτες. Ακριβώς, είχε τρελαθεί. Είναι βασικό θέμα, ρε παιδί μου, να ξέρει ο άλλος πού πατάει στο γήπεδο, πώς κινούνται οι συμπαίκτες του, έτσι, πώς θα πρέπει να διαβάσει το παιχνίδι. Έτσι. Και μια και λέμε για extreme. Να ολοκληρώσουμε του Λιμιού. Έγινε μια πρώτη συζήτηση, συμφωνήθηκε ανάμεσα στην πλευρά του ποδοσφαιριστή και στον ΠΑΟΚ να γίνει μια αναπροσαρμογή της τάξης του 25% για την φετινή σεζόν και σταδιακά να ανεβαίνει, έτσι, κλιμακωτά βεβαίως. Είναι και αυτό μια επιβράβευση, αν θέλεις, στον Δημήτρη Λιμιό για το γεγονός, για το πώς ξεκίνησε μάλλον την νέα σεζόν. Ένας Λιμιός ο οποίος βρέθηκε κοντά στην πόρτα της εξόδου, έτσι, πέρσι, ναι. Στις αρχές, στην πρώτη παρουσία του, στο πρώτο διάστημα μάλλον της παρουσίας του Ράσβαν Λουτσέσκου, τον κράτησε ο Ρουμάνος, του είπε ότι θα πρέπει να αρπάξεις ευκαιρίες σου, δεν θα είναι πολλές, σε κρατάω, αλλά θα πρέπει να δείξεις ότι μέσα από αυτό το σύνολο αξίζεις και διεκδικείς μια θέση βασικού. Και νομίζω ότι από το μάτς Κυπέλλου στο Καφτατζόγλιο, εκεί νομίζω ότι ήταν, ναι, που μιλούσαμε όλοι για τον Λιμιό, μιλούσαμε. Αρχίσαμε να ψάχνουμε και να κοιτάμε καλύτερα στον Λιμιό. Στην ήταν που έβαλε εκείνο το γκολ που νόμιζες ότι ακούς και βραζιλιάνικη μουσική από πίσω να παίζει. Νομίζω στην Ξάνθη, ναι. Στην Ξάνθη. Που έκανε την μπουκα από δεξιά. Νομίζω, ναι, στην Ξάνθη, ναι, 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 ήταν, ναι. Και τρέχει μετά στον Λουτσέσκου, έτσι. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι πιστώνεται μεγάλο μέρος της επιτυχίας, μεγάλο μέρος του project ο Λουτσέσκου, γιατί πάντα, μα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι και η περίπτωση του Πέλκα, πρέπει να έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο απέναντί σου, να μιλάς μαζί του, να σου μιλάει, να σου εξηγεί, να σε καταλαβαίνει και να νιώθεις, να παίρνεις αυτοπεποίθηση από αυτά τα οποία σου λέει. Έτσι. Και από το παιχνίδι, από τον επαναληπτικό με την Βασιλεία, βλέπουμε φέτος ένα πολύ διαφορετικό, ένα πολύ πιο βελτιωμένο, ένα πολύ πιο ρεξάτο Λιμιό. Και αυτό κιόλας έχουν δει και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προσέχουν για να έχουν, γιατί είναι ένας άνθρωπος, μία περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να αποφέρει πολλά στο μέλλον, αγωνιστικά και όχι μόνο. Οπότε τον φτιάχνουν εντός εισαγωγικών οικονομικά και βάζουν μία ρήτρα. Κανονική όμως. Κανονική. Ναι, δεν είναι ρήτρα λιβάγια, ναι, αλλά υπάρχει, έτσι, μία ρήτρα, έτσι, στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως
όλα θα ξεκαθαρίσουν και νομίζω ότι οι εξελίξεις θα δρομολογηθούν εφόσον ολοκληρωθούν τα μάτς με την Μπενφίκα, γιατί αυτό ακριβώς προέχουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν έτσι, κάποια μπόνους, κάποια πρώτα μπόνους από τον Ιβάν Σαββίδη, και βεβαίως αυτά τα νούμερα θα εκτοξευθούν. Γιατί λησάξαν τόσο με τα prim. Με αυτά τα prim. Δηλαδή, να πω ότι είναι καμιά χώρα που οι ομάδες της είναι φτωχές σε εισαγωγικά. Μιλάμε για μεγάλες δυνάμεις. Τώρα είναι μια χώρα που έχει Zenit, CSKA, Rubin, έχουν χρήματα. Ναι, αλλά οικονομικά, οικονομικά δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ναι, οι ομάδες τους. Έχουν πέσει. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μιλάμε για πανίσχυρες ομάδες, έτσι. Αλλά σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από 3-4 χρόνια. Και η Zenit. Η Zenit, η οποία έκανε την απόλυτη τούμπα. Τρέλα. 8-1. Και ο Μάκ έκανε hat-trick με ένα πέναλτι και δύο γκολ μετά το 80. Νομίζω μπήκε αλλαγή και έκανε ένα τρελό ματς. Ναι. Καλά, σε 8 γκολ πες ποιος δεν σκόραρε, όχι ποιος σκόραρε. Εντάξει, σε 8 γκολ. Και εγώ θα είχα βάλει, φαντάζομαι. Ένα γκολ, ναι, κάτι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Να πάρουμε μία ανάσα. Με το που έρθουμε θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με Verbum. Εντάξει, αφού με κοιτάς έτσι, αφού το ζητάς με το 19. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Πόσο ωραίο τραγούδι. Υπέροχο τραγούδι και νομίζω και η σκηνική παρουσία, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και αν θυμάσαι, είχε σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Eurovision, γιατί ήταν η πρώτη φορά που η εικόνα είχε αυτό το ελάχιστο λαγκάρισμα στο φινάλε, θυμάσαι, που έκανε σε slow motion. Πες ρε καλλιτέχνη, για πες, για κάνε ανάλυση. Υπήρχαν αντιδράσεις τότε. Εμείς θα κάνουμε εδώ ανάλυση 4-2-3-1. Εσύ κάνε το λαγκάρισμα στη φωνή, ναι. Όχι στη φωνή, στην εικόνα. Θυμάσαι που στο φινάλε κάνει σε slow motion που πηδάει πάνω από το χορευτή που ήταν μαζί της στη σκηνή και το δείχνει σε slow motion αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που δεν μεταδιδόταν ακριβώς ό,τι βλέπαν στη σκηνή της Eurovision στον κόσμο που το παρακολουθούσε από το σπίτι. Και λέγανε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Θες να καταγγείλεις. Προς τους άλλους συμμετέχοντες. Λοιπόν, ερχόμαστε. Σουηδία φυσικά, γιατί ήρθε ο Πόντους Βέρμπλουμ. Μία παρένθεση. Μία παρένθεση, γιατί βγήκε πριν από λίγο η επίσημη ανακοίνωση, αν και τα δώσαμε από χθες. Ναι. Έτσι, μόνο εδώ, πρώτη εδώ. Έτσι. Και για Μουλέν και για Μιχόγεβιτς. Λοιπόν. Και οι δύο τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται ως δανεικοί. Ο Μεν στην Κρήτη και ο Δε στην Τουρκία. Έτσι, από πριν μερικές μέρες είχαμε πει ότι ο Μιχόγεβιτς, όπως όλα δείχνουν, οδεύει στον Όφη για να αγωνιστεί εκεί. Κλείδωσε. Με τη μορφή δανεισμού. Κλείδωσε χθες το βράδυ. Έτσι, επετεύχθη η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και στον ποδοσφαιριστή. Ο Μιχόγεβιτς, ο οποίος μίλησε και με τον Ράσμα Λουτσέσκου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ του ξεκαθάρισε ότι είναι προτιμότερο να πάει σε μια ομάδα που θα του δώσει συγκεκριμένο ρόλο, θα του δώσει συμμετοχές τη νέα σεζόν, γιατί στον ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση τουλάχιστον, και έτσι όπως είναι τα δεδομένα και με την μεταγραφή του Χατσερίδη και πάει λέγοντας, είναι πολύ δύσκολο να πάρει κάτι παραπάνω από 5-6 παιχνίδια στα πόδια του. Οπότε από το να έχει μια σεζόν με ελάχιστες συμμετοχές και το κοντέρ να γράψει λίγα λεπτά συμμετοχών, αποφάσισαν να δοθεί δανεικός στον Όφη. Ούτως ή άλλως, όταν αποκτήθηκε ο Μιχόγεβιτς, δεν είχε αποκτηθεί ως ένα project με μέλλον. Έτσι ακριβώς. Και όχι, και μάλιστα, με άμεση εφαρμογή. Επειδή είχε αποκτηθεί το Γενάρη, έτσι, υπήρχε τότε μία συζήτηση, μία φήμη αν θέλεις, που έλεγε ότι θα παραμείνει στην ομάδα του ως δανεικός και θα έρθει το καλοκαίρι, ναι, για να ενσωματωθεί. Τελικά άλλαξαν τα δεδομένα, ήρθε, αλλά δεν μπήκε έτσι με το καλημέρα στο κλίμα της ομάδας. Είναι λογικό, μιλάμε για ένα παιδί 22 ετών, κεντρικός αμυντικός, σιγά σιγά άρχισε να παίρνει κλίμα αποστολών, αλλά φέτος το καλοκαίρι φάνηκε ξεκάθαρα από την προετοιμασία ότι δεν λογίζεται ως βασικός στόπερ για τον Ράσμα Λουτσέσκου, και γι' αυτό κιόλας. Η θέση του στόπερ θέλει και εμπειρία, δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ναι, είναι μια θέση που θέλει προσωπικότητα, έτσι, θέλει εμπειρία, θέλει έτσι συμμετοχές, θέλει παιχνίδια. Είναι ένα project ο συγκεκριμένος. Όπως με κατηγόρησε και ένας φίλος, το project το λέει συνέχεια ο Σταύρος. Μα είναι project. Είναι ένα πλάνο. Πλάνο. Απλά το project δεν μεταφράζεται ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το project το δουλεύεις, ναι, το εξελίσσεις. Και ή θα είναι πετυχημένο ή θα είναι αποτυχημένο. Είναι και ο Μιχόγεβιτς ένα project. Οδεύει λοιπόν χθες το βράδυ, αργά το βράδυ η αλήθεια είναι, κλείδωσε η συμφωνία. Σήμερα
Όπως όλα δείχνουν, ο Μιχόγεβιτς θα κατηφορήσει, θα πετάξει για το Ηράκλειο, προκειμένου να παρουσιαστεί, να ανακοινωθεί και επίσημα από τον Όφη. Εκεί θα βρει και τον Παναγιώτη Δελγιανίδη, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού. Και μάλιστα ο Δελγιανίδης είχε ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί ρωτήθηκε από τους ανθρώπους του Όφη και απάντησε έτσι θετικά για τον πρώην συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ, τον Μάρκο Μιχόγεβιτς, και πλέον οι δυο τους θα είναι στα ασπρόμαυρα, αλλά στα ασπρόμαυρα του Όφη, έτσι ακριβώς. Η Ανκάρα Γκουτζγκούρ, Ανκάρα Γκουτζού. Χθες το πρωί, τα λέγαμε κιόλας μέσα από την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, πρόκειται για μια νεοφώτιστη ομάδα στην Τουρκία. Χθες το πρωί ο Μουλέν πήρε το αεροπλάνο, βρέθηκε στην Τουρκία προκειμένου να συζητήσει με την Ανκάρα Γκουτζού για τον δανεισμό του. Οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα, τα βρήκαν και με τον ποδοσφαιριστή, και ο Μουλέν το απόγευμα της Παρασκευής ανακοινώθηκε από την νεοφώτιστη ομάδα της Τουρκίας. Θα αγωνίζεται εκεί τη νέα σεζόν με τη μορφή δανεισμού. Ο Γάλλος, και όπως βλέπω την φωτογραφία εδώ, μπορεί και αυτός με τα ασπρόμαυρα. Η φωτογραφία, ναι. Όχι που έχουν πίσω στο φόντο που είναι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, οι άλλοι που έχουν στο T-Bolt, που αντί για το γιώτα έχουν βάλει τον παίκτη, και εδώ ασπρόμαυρα το κόβω. Είναι όπου τους στέλνουμε στα ασπρόμαυρα. Έτσι ακριβώς. Για να συνηθίσουν. Να εγκληματίζονται πιο εύκολα. Έτσι ακριβώς. Για να συνηθίσουν στο χρώμα. Είπα, ΠΑΟΚ ανακοινώνει τους δανεισμούς του Τιμπό Μουλέν και Μάρκο Μιχόγεβιτς σε Ανκάρα Γκουτζού και Όφη αντίστοιχα. Ο Γάλλος μέσος θα μετακομίσει για μία σεζόν στην Άγκυρα, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς για τους Τούρκους, ενώ ο Βόσνιος αμυντικός θα βρεθεί στην Κρήτη μαζί με τον Παναγιώτη Δελγιανίδη, προκειμένου να πάρει παιχνίδια και εμπειρίες. Η επίσημη ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο δεν θα είναι το μόνο ξεσκαρτάρισμα, αν θέλει, στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα γίνουν πολλές ακόμη, έτσι, πολλές, αρκετές κινήσεις. Έτσι, και μεταγραφικές κινήσεις. Ο γιατί... Λουτσέσκου ούτως ή άλλως από το φινάλι της προηγούμενης σεζόν, στη συνέντευξη που είχε δώσει στους εκπροσώπους, σε εσάς, είχε πει τον αριθμό που θέλει να προπονεί. Ξέρεις τι μου αρέσει στον Λουτσέσκου, ότι συζητάει δηλαδή και με τον Μιχόγεβιτς και με τον Μουλέν, είναι ξεκάθαρος. Δεν είναι ο προπονητής ο οποίος θα δουλέψει με ένα συγκεκριμένο γκρουπ, γιατί υπήρχαν τέτοιοι προπονητές και τους άλλους τους αφήνει απ' έξω και δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, ναι. Είτε δώσεις εσύ το παρόν στην προπόνηση, είτε όχι, από τη στιγμή που δεν ανήκεις στο γκρουπ των εκλεκτών, είναι σαν να μην σε υπολογίζει. Δεν ήταν και έτσι. Αυτό είναι και δεν πολύ είναι έτσι. Δίκιο και για τα παιδιά που προπονούνται, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει αξιοκρατία και πραγματικά κανείς δεν έχει φανέλα βασικού. Ότι όποιος τα δώσει όλα στην προπόνηση μπορεί να διεκδικήσει πράγματα μέσα στη σεζόν. Βρίσκεις το κίνητρο να πας μία σεζόν ως δανεικός, να αποδείξεις πράγματα όπως έκανε ο Γουάρντα. Έφυγε, ναι, δανεικός, έτσι, για να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός. Έτσι, γνωρίζοντας ότι ο προπονητής ενδεχομένως σε παρακολουθεί, είναι δίκαιος, και απλά εκείνη τη στιγμή έκρινε ότι δεν ανήκω, ότι δύσκολα θα μπω και θα πάρω παιχνίδια, έτσι, γιατί κάποιοι ενδεχομένως να βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, κάποιοι να είναι πιο μπροστά από μένα, και πάει λέγοντας. Έτσι. Λοιπόν, καλή τύχη και στους δύο. Βεβαίως, υγεία να έχουν τα παιδιά. Ναι. Το βασικό. Γιατί οι Γάλλοι στον ΠΑΟΚ τελευταία δεν μας κάθονται μετά το σύνολο. Ήταν άτυχος και ο Μουλέν, η αλήθεια είναι. Δεν δηλαδή... είναι περίπτωση Λεβέκ, να το πούμε αυτό. Δεν είναι... Και εμένα δεν μου αρέσει που εξισώνεται με τον Λεβέκ. Είχε όντως πρόβλημα αυτό. Στην Καμάρα, πώς, ναι, λέγεται το σημείο εκείνο, πελματιαία απονεύρωση. Κάπως έτσι. Αυτό, ναι, το σημείο δημιουργεί όντως μεγάλο πρόβλημα και δεν ξεπερνιέται εύκολα. Δεν είναι περίπτωση Λεβέκ. Να ευχηθούμε να έχει υγεία, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του εκεί και ό,τι ήθελε προκύψει. Έτσι ακριβώς. Και πάμε στον Βέρμπλουμ. Υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη του ατζέντη του. Περίμενε. Ορίστε. Χρονικά. Χρονικά, βεβαίως. Ήρθαν. Βάλ τα όλα σε μία τάξη, βάλ τα όλα σε εδώ μία σειρά. Εδώ ήμασταν το πιο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πριν πάρουμε διάμεσα την άδεια, και λέγαμε ότι το Σάββατο ότι ήρθε και την Κυριακή λέγαμε ότι φεύγει, mm-hmm, με σκοπό να αξιολογήσουν την επίσκεψή του στην πόλη, την πρόταση του ΠΑΟΚ. Πρώτη ανάγνωση της συγκεκριμένης είδησης. Ότι φεύγει. Ναι. Χωρίς να έχει υπογράψει. Χωρίς να έχει υπογράψει, στεναχωριέσαι. Εκείνη την στεναχωριέσαι. Η Ελένη στεναχωριέται, η Πούλου, okay. Οι υπόλοιποι λένε ότι δεν θα υπογράψει. Αυτό δεν είναι το πρώτο που σκέφτεσαι, ότι γιατί έφυγε χωρίς να υπογράψει. Άμα ήταν, θα υπέγραφε. Υπήρχαμε όμως και 2-3 άνθρωποι αισιόδοξοι που λέγαμε, αν ήταν, ρε παιδιά, θα έλεγε από τώρα όχι.
πήγαινε να σκεφτεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς λέει η Σούλα στον Τάκη. Θέλω λίγο χρόνο. Να μείνω μόνη μου να σκεφτώ. Εσύ. Ναι, θέλω να σκεφτώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι συμβαίνει. Το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή η Σούλα θέλει να μείνει μόνη της ξεκάθαρα. Εγώ είχα. Ή να πάει σε άλλον Τάκη. Το είχα δείξει το tweet, το είχα έτοιμο σωσμένο στο πρόχειρο, στο Twitter. Υπέγραψε με κεφαλαία και από κάτω τζιφάκι που χτυπάνε καμπάνες. Δεν το διέγραψα. Εκεί ήταν το draft. Μάλιστα. Είμαι σίγουρη ότι θα το πίστευε, το περίμενε. Το πίστευα. Και το ήθελα και πάρα πολύ, Ελένη. Εντάξει, μιλάμε για ένα μεταγραφικό σύριαλ το οποίο κράτησε αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Το οποίο ενδεχομένως να εκνεύρισε, να απογοήτευσε, να κούρασε. Έτσι, γιατί υπήρχαν μέρες, ας πούμε, που πάω και έδινε σημαντικά παιχνίδια, σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και υπήρχαν δημοσιεύματα από το εξωτερικό για τον Verblum και έλεγες ότι όχι, τέτοια μέρα δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον Verblum, έτσι, την ώρα που ο ΠΑΟΚ θα δώσει τη δική του μάχη, υπάρχει σημαντικό παιχνίδι στην Ελβετία, υπάρχει σημαντικό παιχνίδι στη Ρωσία, δεν μπορείς να ασχολείσαι με μεταγραφικές κινήσεις, πρέπει να πιστέψεις στο γκρουπ το οποίο... Οποιοςδήποτε κι αν ήταν. Ναι, πρέπει να πιστέψεις στο γκρουπ το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα, το οποίο θα παλέψει, έτσι. Και απάντησε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν με απασχολεί μέχρι να υπογράψει κανένας άλλος παίκτης, ασχολούμαι μόνο με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν είναι παίκτης του ΠΑΟΚ ακόμα. Ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία απάντηση. Πολύ ωραία. Και στην απάντηση αυτή έδειχναν κυρώσει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους, γιατί η είδηση σαφώς και έπαιξε πάρα πολύ και στην Ρωσία, γιατί υπήρχαν φήμες για την Τσεσεκά, για το ενδεχόμενο επιστροφής του ποδοσφαιριστή στην Τσεσεκά. Υπήρχαν γενικότερα πάρα πολλές ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για τον Verblum. Μιλάμε για μια περίπτωση... κορυφαίου σπουδαίου ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν σε όλες τις λίστες των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, αν όχι στην πρώτη δεκάδα, στην πρώτη εικοσάδα σίγουρα, που έγραφαν χαρακτηριστικά μεγάλα ειδησογραφικά πρακτορία τώρα, έτσι, αθλητικά ειδησογραφικά πρακτορία, ότι αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που έμειναν ελεύθεροι φέτος το καλοκαίρι και να ασχοληθείς και αξίζουν οι ομάδες να ασχοληθούν και να τους δουν καλύτερα. Και ο Verblum ήταν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή 32, έτσι, με πλούσια εμπειρία, με προσωπικότητα, με ικανότητες, μία προσθήκη που ανεβάζει το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστικά που θα μου πεις εδώ, δεν γίνεται ένας παίκτης να ανεβάζει το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή όμως που έχεις ένα δουλεμένο ρόστερ, μία δουλεμένη ομάδα, χρειάζεσαι τις πινέλιες αυτές που θα σε βάλουν ένα βήμα παραπάνω. Έτσι. Ναι, ανεβάζει επίπεδο. Σαφέστατα. Ειδικά όταν ο παίκτης που έρχεται, ρε παιδί μου, στην περίπτωση του Φορ, αν ερχόταν ένας παίκτης ίδιος με τον Μπρίγιοβιτς, θα έλεγες άλλη μία για βάθος. Όταν έρχεται ένας φόρο όμως που κάνει άλλα πράγματα, ο ένας ας πούμε είναι στο κουτί, ο άλλος είναι σουτέρ, τριπλαδόρος κτλ. Όλος είναι πιο περιφερειακός. Ναι, αλλάζει. Δίνει έξτρα χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει και για το Verblum. Αν δεις το Transfermarkt που έχει το χάρτη του γηπέδου και δείχνει με τελίτσα συνήθως σε ποια θέση παίζει, ο Verblum παίζει κυριολεκτικά όλο τον άξονα. Ναι. Μπορεί να παίξει από στόπερ, εξάρι, δεκάρι. Και σκέψου, εγώ κάνω εικόνα λίγο τα στημένα του ΠΑΟΚ με κορμιά μέσα. Μα όλα τα βίντεο που αυτό. Έτσι, Verblum, Βαρέλα, Μάτος. Μαουρίσιο. Θυμάμαι πριν 2-3 σεζόν λέγαμε ότι αυτή η ομάδα δεν έχει ύψος. Ναι, δηλαδή είχαμε μια ομάδα μικροκαμωμένη και χωρίς ύψος. Και πόσο έχει αλλάξει ήταν αυτό, πιο έτσι. Του ελιγμού, της τρίπλας και τα λοιπά. Του κλεψίματος. Τώρα έχει όγκο. Ναι, έχει εκτόπισμα. Όγκο. Πόσα χρόνια λέμε ότι αυτό το εξάρι λείπει. Ναι. Αυτού του τύπου σωματότυπος, αυτού του τύπου το τάκλιν. Δηλαδή, όταν έκανε ο Χατσερίδης αυτό το πολύ ωραίο τάκλιν στη Βασιλεία, στο εκτός, είπαμε, καιρό είχαμε να δούμε τέτοιο, όπως το είπε ένας φίλος, μαντουμανίσιο. Μαντουμανίσιο. Τάκλιν. Το γνωστό. Ωραίο. Γιατί είναι αυτός ο σωματότυπος. Δηλαδή, όταν δει ένας αντίπαλος παίκτης, το Χατσερίδη, να έρχεται προς το μέρος του, το μόνο ασυναίσθητα για την υγεία σου, το θέλεις το εκτόπισμα μέσα. Θα σηκώσει τα πόδια σου να μην σε ακουμπήσει. Οπότε πάμε για καθαρό τάκλιν. Το ίδιο θα είναι και στην περίπτωση του Verblum, νομίζω. Το θέλεις το εκτόπισμα μέσα στο γήπεδο. Το θέμα είναι να έχει την υγεία του και να παίξει το ποδόσφαιρο το οποίο γνωρίζει. Ούτως ή άλλως. Τα υπόλοιπα δεν σου αφήνει μια αισιοδοξία ο Λουτσέσκου.
ότι θα ξέρει πώς να τον διαχειριστεί και να τον εντάξει. Γιατί πάντα στα μεγάλα ονόματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα διαχείρισης του Βέρμπλουμ. Δηλαδή, δεν είναι από τους ανθρώπους και από τους χαρακτήρες που είναι δύσκολα διαχειρίσιμοι. Δηλαδή, θεωρώ του Χατσερίδη, λόγω του κλειστού χαρακτήρα, της γλώσσας, ότι είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμος ποδοσφαιριστής. Ήτανε 10 χρόνια στην Ουκρανία, έπαιζε πάρα πολλά χρόνια εκεί. Ξαφνικά κάνει μια νέα στροφή στην καριέρα του, ανοίγει μια νέα σελίδα σε μια άλλη χώρα. Οπότε, αν μου έλεγες για τον Λουτσέσκου, ποιο είναι πιο δύσκολο διαχειρίσιμο project, είναι του Χατσερίδη για μένα. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Βέρμπλουμ θα μπει πιο εύκολα. Και εγώ το θεωρώ και είμαι σίγουρη και για την ομάδα. Δηλαδή, το ότι έρχεται ένας τέτοιος παίκτης και να κρατηθεί αυτό που λέμε ισορροπία στην ομάδα. Και βλέπω χθες τις εικόνες ότι του κάνανε το τούνελ. Εντάξει, να πω την αλήθεια. Πολύ χάρηκα. Να πω την αλήθεια μου. Δεν περίμενα ότι θα τις φάει ο Βέρμπλουμ. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Δεν δείχνει ότι. Γιατί. Και ο συμπαίκτης, ρε παιδί μου, ο Λιμιός τώρα που βλέπει έναν Βέρμπλουμ να έρχεται στην ομάδα, θα το σκεφτεί να του μιλήσει. Επίσης, όπως τους υπόλοιπους. Να πω την αμαρτία μου, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που θα ήθελε να βρεθεί σε αυτό το τούνελ. Τη ΦΑΠΑ, γιατί εντάξει, μα έσκασε λίγο. Πάλι γλυκούλα, είσαι σαν. Πόντου Βέρμπλουμ. Εσύ και ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, ναι, ναι. Επικό post, επικό post. Και εδώ πάλι δείχνει το μεγαλείο δηλαδή, του παίκτη που το λατρεύω. Εντάξει, ότι δέχτηκε την πρώτη του μέρα είναι, στα γραφεία. Είναι η αγιογραφία του Πόντου Βέρμπλουμ. 10 με 12 το πρωί, λίμπερο 107,4. Έτσι, ξεκάθαρα. Εντάξει, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο μα γάνιασε. Μας εκνεύρισε, ναι. Μας κούρασε, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Νίνα, και αν είπαμε μια κουβέντα παραπάνω, έτσι, νερό και αλάτι. Να πούμε ότι τα σχόλια στα social media με κλιμακωτά, το που έγινε... Κλιμακωτά. Είναι σε δύο... Νίνα, welcome to PAOK. Δεν μπορώ να δεχτώ ναι. Τους φίλους... Μην το πάρετε αυστηρά, λίγο με μου κλωτσάει. Ναι. Ότι με τόσο που τραβήξαμε, εγώ τώρα δεν το θέλω στο ΠΑΟΚ. Όχι, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Όταν γράφει ο άλλος ότι όσο παιχτάρα και να είναι, εγώ με όλο αυτό που τραβήξαμε δεν θέλω να τον δω να παίζει. Έλα, και με το Βαρέλα τα ίδια τραβήξαμε. Μπράβο. Και με αρκετούς ποδοσφαιριστές τα ίδια τραβήξαμε. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Και να σου πω και κάτι. Και όπως το έγραψε και στο blog του Ελένη, ότι εννοείται, παίκτης είναι, αλλάζει ομάδες σπάνια, το δικαιολόγησε και ο ίδιος, θα πούμε τις δηλώσεις του, ότι αλλάζει ομάδες τόσο σπάνια που θέλει να είναι 105% σίγουρος. Όπως είπε, δεν θέλω να πάω και να παίξω ένα χρόνο. Να παίξω ένα χρόνο και να σηκωθώ να φύγω γιατί πήγα, δεν γούσταρα, δεν μου άρεσε, δεν μου τέριαξε και σηκώθηκα και έφυγα. Όπου και αν έχει παίξει, έχει κάτσει 3, 4, 6,5 χρόνια και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι από τους ποδοσφαιριστές που ριζώνουν σε ένα μέρος, σε μία ομάδα, αν και εφόσον είναι καλά. Οπότε είναι λογικό να το ψάχνουν πάρα πολύ καλά. Είναι λογικό καλά φέτος έκανε. Το καλοκαίρι, στην ηλικία των 32, στην είδηση, ότι ο Πόντους Βέρμπλουμ έμεινε ελεύθερος από την Τζεσεκά, να υπάρχει ένας συνωστισμός. Δηλαδή λέει σε ένα σημείο της συνέντευξής του στο μάνατζερ ότι είχαμε πάνω από 30 προτάσεις για Βέρμπλουμ από όλο τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή η κλασική ατάκα χαλάρωσε λίγο ρε μας, τώρα δεν μας έφερε στον Μέση, τον Ρονάλντο. Ναι. Κι όμως, δηλαδή πραγματικά το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που είχαμε όλο αυτό το διάστημα από τη Σουηδία, από συναδέλφους που δεν έχουν κανένα λόγο να σου πλασάρουν το πόσο υπέροχος και το πόσο περιζήτητος είναι ο Βέρμπλουμ, ναι. Που έλεγαν χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει άμεσα, γιατί όντως υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα για τον Βέρμπλουμ. Και τα διαβάζαμε κι εμείς, Γαλατασαράι, Τσεσεκά, Ιταλικές και πάει λέγοντας. Ωστόσο, ο Ατζέντης τα βάζει τα πράγματα πλέον στη θέση τους. Ναι. Γιατί η Τσεσεκά λέει ότι ήταν απλά φήμες. Μισό λεπτάκι να διαβάσω το πρώτο. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν πολλές φήμες. Αυτό ακριβώς. Όταν ένας μεγάλος παίκτης, όπως ο Πόντους, αλλάζει ομάδα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο και αρνηθήκαμε πάνω από 30 προτάσεις από συλλόγους όλου του κόσμου. Εγώ σου λέω δεν είναι 30, γιατί είναι και ατζέντης και θέλει να πλασάρει τον πελάτη του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι 20, είναι 15. Και 10 να είναι, Ελένη, πάλι είναι πολλές. Να ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ ανάμεσα σε 10 ξεχώρισε. Λοιπόν, για το project που είναι αγαπημένη σου λέξη. Υπήρξαν συζητήσεις και με την Τσεσεκά για να επιστρέψει. Ήταν απλά φήμες. Η Τσεσεκά ήθελε να ανανεώσει το συμβόλαιό της μαζί του, αλλά ο Πόντους το ξεκαθάρισε από την αρχή ότι ήθελε να αλλάξει ομάδα μετά από 6,5 υπέροχα χρόνια στην Τζεσικά. Δηλαδή υπήρχε διάθεση, έτσι, ήθελα να τον κρατήσουν, ήταν ξεκάθαρο αυτό, αλλά από τη στιγμή που ο παίκτης κόβει μαχαίρι ότι
Παιδιά, ευχαριστώ, αλλά Μόσχα δεν μπορώ άλλο. 6,5 χρόνια δεν πέρασα είναι καλά. Να μείνει 20 χρόνια στην ίδια ομάδα. Και δεν είναι η Μόσχα η Ρώμη. Αυτό. Εντάξει. Για να τα βάλουμε όλα σε μία. Θεσσαλονίκη όμως. Σαν τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεν γιατί είμαστε δίπλα στη Χαλκιδική. Λοιπόν, γιατί τελικά επέλεξε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έδωσε γενικά την καλύτερη εικόνα και είχε όλες τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Πόντους για τη νέα του ομάδα. Βασικότατο. Και εκεί ερχόμαστε στο πόσο έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Πόσο έχει αλλάξει το brand name του, πόσο έχει αλλάξει η βιτρίνα του. Είναι πολύ εύκολο όλα αυτά να μαθευτούν στην ποδοσφαιρική πιάτσα, έτσι. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όταν μιλάς με ατζέντιδες και βρίσκεται ότι σου λένε, εντάξει, από Ελλάδα ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να τον αγοράσει. Σου λέμε για περιπτώσεις. Δηλαδή, ξέρουν ότι έχει την οικονομική δυνατότητα και έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να προσεγγίσει, για να φλερτάρει. Κάποιες θα προχωρήσουν περιπτώσεις, κάποιες όχι. Δεν είναι και μόνο το οικονομικό. Είναι το προπονητικό σου κέντρο, είναι το πώς διαχειρίζεσαι ακόμα και τα media. Είναι, είναι η αντίληψη ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει. Μπράβο, έτσι, έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό, σύλλογος, σαν ιδέα, έτσι. Σαν κλαμπ, σαν συνθήκες. Έτσι. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι που βρίσκονται στον ποδόσφαιρο, είτε οι ατζέντιδες, είτε οι ποδοσφαιριστές που παίρνουν κάποια τηλέφωνα πριν μετακομίσουν, πριν πάρουν κάποια απόφαση, παλιούς, νέους, Έλληνες, που ξένους μάλλον που αγωνίστηκαν σε άλλες ομάδες, για να ρωτήσουν. Έτσι. Και για την Γκέτεμπορκ απαντάει αν υπήρξαν διαπραγματεύσεις και λέει ότι δεν υπήρχαν διαπραγματεύσεις με την Γκέτεμπορκ, γιατί τον ρώτησαν αν ο αθλητικός διευθυντής αυτά που είπε ήταν ξεκάθαρος ότι θα ήθελε να δει το Βέρμπλουμ. Να επιστρέψει στο σπίτι ναι, του, έτσι, γιατί ξεκίνησε από την Γκέτεμπορκ και μάλιστα στην Γκέτεμπορκ φορούσε και το νούμερο 19 στη φανέλα, το οποίο θα φοράει και στον ΠΑΟΚ με το όνομά του πίσω, έτσι, ναι. Πόντους, όχι Βέρμπλουμ. Το ζήτησε η οικογένεια και το είπε και ο ίδιος στην παρουσίαση στο βίντεο την πρώτη συνέντευξη, ότι όταν μου εξήγησαν πόσο τι σημαντικό Πόντους, ότι είναι το μέρος από το οποίο κατάγονται, τους έκανα το χατήρι, για μένα δεν είναι πολύ σημαντικό να φαίνεται και το όνομα. Δηλαδή. Αν έχετε κανένα συγγενή που το λένε Πόντους και παίζει μπάλα, στείλτε κανένα βιογραφικό, βρε παιδιά. Όχι, εντάξει, ήταν πολύ όμορφο αυτό το οποίο είπε, ναι. Έτσι. Είπε ότι για μένα είτε είχα Πόντους είτε είχα Βέρμπλουμ πίσω, είναι το ίδιο και το αυτό από τη στιγμή μα που αυτό κάνει. Μα δες τη φάτσα, δηλαδή χρειάζεται να ξέρεις αν είναι Πόντους ή Βέρμπλουμ. Που αυτό κάνει χαρούμενη την οικογένεια Σαββίδη βεβαίως και επέλεξα το Πόντους πίσω στη φανέλα μου. Και κάτι ακόμα που θεωρώ πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί το είδα σε ρεπορτάζ μέσα στη βδομάδα, ακριβώς μια μέρα νομίζω μετά. Δεν θα είναι το ακριβότερο συμβόλαιο. Όχι. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη παραφιλολογία. Ότι μεγαλώνει και άλλο γύρω ΠΑΟΚ την προσφορά συγκεκριμένο. Για να καταφέρει να τον πείσει, αλλά δεν είναι αλήθεια. Όχι. Γιατί ήταν βασικό για τον ΠΑΟΚ να διατηρήσει τις οικονομικές ισορροπίες μέσα στα ποδητήρια. Όσο καλό και να είναι το κλίμα, όσο οικογενειακό και να είναι το κλίμα, θα πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες μέσα σε ένα σύνολο, μέσα σε ένα γκρουπ. Έτσι. Γιατί είναι πολύ εύκολο να διαταραχθεί το συγκεκριμένο. Έτσι. Κλίμα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα όμως. Ο φίλος ο Κώστας λέει: ανυπομονούμε για δυσέλιδη συνέντευξη Νίνας και να δούμε και το σπίτι που διάλεξε τελικά. Τελικά αυτό το σπίτι. Τελικά αυτό το πρέπει σπίτι. Πρέπει να γίνει μια φωτογράφηση. Πρέπει να πάει αυτό το ΠΑΟΚ TV εκεί ναι. Και να καταγράψει πλάνα από αυτό το σπίτι. Τι μπορεί να είναι. Κοίτα, αν εγώ νομίζω ότι θα είναι απλό. Πόσο όχι, απλό. Ρε παιδί μου. Δεν θα είναι αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Θα είναι ένα πολύ όμορφο σπίτι. Κοίτα, αν του Χατσερίδη θεωρείται απλό, πάρει ένα τέτοιο σπίτι. Α, έχεις δει σπίτι Χατσερίδη. Έχουν κυκλοφορήσει. Σε παρακαλώ, κουκλίτσα μου. Σε παρακαλώ. Να είναι όταν έρχονται από τέτοιες χώρες. Θέλει λίγο παραπάνω να τους πείσεις για τη διαμονή. Ναι, όταν τα ενίκια εκεί πέρα είναι στα 40 και 50 χιλιάρια. Ναι, ναι, αυτό σκέφτηκαν. Το ενίκιο. Κάθε μήνα πώς θα μπαίνει το ενίκιο. Το αντίθετο, ότι όταν εκεί δίνεις τόσα, τα εδώ πέρα με 5-6 χιλιάρια, μήπως σου φαίνονται ταπεινά. Λίγα είναι πάλι. Έχεις δει τα σχόλια στα αγγλικά και για το επίπεδο αγγλικών του μέσου Έλληνα, έτσι. Husband. Το house του Husband. 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 Με πει. Ήταν σουηδικό, δεν το καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, και επειδή είπα, ΠΑΟΚ ζητάει από τον κόσμο να βρει παρατσούκλι στον Πόντους, πώς έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Έτσι. Το The Viking παίζει ήδη. Τάγκ τον φωνάζανε. Πώς μου το είπε ένας φίλος έτσι Σουηδός. Ο δοστρωτήρας. Σε ελεύθερη μετάφραση είναι το τάγκ, ρε παιδί μου. Τώρα να το βρω λίγο στα σουηδικά, όπως μου το είπε. Το χρησιμοποιούσαν δηλαδή στην Τζέσικα αυτό. Λοιπόν. Που σου έστειλε. Όχι, στην Σουηδία. Λοιπόν, ψευδώνυμο λέει ο φίλος έχει ήδη στη Σουηδία. Όλοι τον λένε, ναι δεν βολεύει όμως φίλε, Street Svangen, το tank. Street Svangen.
Εντάξει, τώρα λέμε πόντους ο Στρίτς Βάγκεν. Όχι, όχι, καλύτερα. Δηλαδή το οδοστρωτήρας που πάλι είναι λέξη οδοστρωτήρας, ναι, είναι πιο εύκολο από το Στρίτς Βάγκεν. Αλλά να το λέμε τάγκ ή να το λέμε The Viking. Να το κόψουμε Βάγκεν. Ποιος θα καταλάβει. Το φωνάζουμε Βαγγέλη, θα μπερδευτεί ο κύριος Παντελής. Λοιπόν. Θα μπερδευτεί. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Σεντόνια. Σεντόνια. Φαγώθηκες. Το τραγουδάς από το πρωί. Σταμάτα και γιαγούρι, θα κρατηθώ άλλες δύο εβδομάδες για να μην βάλω αυτό που πραγματικά θέλω. Όχι, όχι. Και αρκούμε τώρα. Όχι, μην το κάψουμε. Ναι, αρκούμε τώρα με τα ημίμετρα. Εντάξει. Ημίμετρο η Άννα Βύση δεν είναι, αλλά ημίμετρο σε σχέση με το άλλο είναι. Θα πάρει τηλέφωνο ο Νίκος ο Μοσχοβίτης από Ικαρία. Όχι, Άκυρο, κοιμάται. Αλλά θα πάρει τηλέφωνο. Όταν πάρει, θα βάλουμε καριώτικο. Έτσι ακριβώς. Που λες ημίμετρο την Άννα Βύση. Σου λέω, ημίμετρο σε σχέση με το άλλο που θέλω. Ήθελες να ακούσεις κάτι με σεντόνια. Μπήκες πρωί-πρωί στο ραδιόφωνο εδώ και τραγουδούσες Άννα Βύση στα καινούργια μου σεντόνια. Ναι. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, βγήκα. Την είδες την μπάλα του Champions League. Την είδα. Πιο πολύ Champions League μπάλα δεν είχαμε ποτέ. Είναι ακριβώς το σήμα. Ναι. Είναι ωραία. Λέμε άσπρα αστέρια. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ, είναι ωραία. Πολύ ωραία. Είναι η αλήθεια. Πολύ ωραία. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω και κάτι που έχει να κάνει με το Champions League και που να είναι μην ωραίο. Είναι ωραίο. Η αλήθεια είναι. Όπως και να το κάνουμε. Είναι αστεράτη, ρε παιδί μου, αυτή η διοργάνωση. Ναι, ναι. Έτσι. Έχει άλλο. Κύπελλο πρωταθλητριών. Διάβασες την έρευνα που έχει γίνει στην Αγγλία, στην Αμερική. Αναθέσανε σαν UEFA, τώρα έγινε αυτόνομα από αυτή την εταιρεία στην Αμερική, ότι το μέλλον δεν θα, είναι ίδιο. Πάμε για κλειστή διοργάνωση, αυτό που προτείνει αυτή η εταιρεία τουλάχιστον, πάμε για κλειστή διοργάνωση με συγκεκριμένες ομάδες, σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι EuroLeague στο μπάσκετ, ναι, που θα είναι συγκεκριμένες ομάδες που θα παίζουν μεταξύ τους και σαν δεύτερη πρόταση συγκεκριμένες ομάδες από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία. Δεν μας έχει μέσα. Όχι βέβαια. Ναι. Συγκεκριμένες ομάδες να παίζουν μεταξύ τους τα παιχνίδια της λίγκας τους για ένα πολύ κλειστό, στην Αμερική. Άλλο από το Champions League. Να παίζει, ας πούμε, η Liverpool με την Chelsea, το ντέρμπι τους, να μην το παίζουν στην Αγγλία, να το παίζουν σε κάποια πόλη της Αμερικής. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για ταλαιπωρία, αλλά όλο γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους, έτσι. Για εμπορικούς. Για εμπορικούς, ακριβώς. Την κατάλληλη λέξη βρήκες. Λοιπόν. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι πολλά τα λεφτά και για Ανταλούς, όμως. Είναι. Είναι πολλά τα λεφτά και για Ανταλούς και ξέρω ότι. Πάρα πολύ, έτσι που θέλετε να βρεθείτε στο πρώτο παιχνίδι με την Μπενφίκα, κάντε κράτη για τους ομίλους, παιδιά. Ναι. Ακολουθούν ωραία. Θα κάνουμε ένα κουμπαρά. Ναι. Θα το βάψουμε μπλε. Αυτό για τους ομίλους. Ναι. Κάθε μέρα ένα ευρώ. Σπίτι, ό,τι ψηλά έχεις. Ό,τι ψηλά έχεις, ό,τι κέρμα τα ρίξτε εκεί μέσα. Πώς το κάνεις για τις διακοπές, ας πούμε. Ναι. Τώρα το κάνεις για τους ομίλους. Και έχω μέσα, με ρωτάει αδερφή μου. Λένε στο κουμπαρά που πήραμε πέρυσι, βάζεις τίποτα. Πώς λέω, ναι, μου λέει 5 λεπτά, 10 λεπτά. Όχι, ρε, της λέω, έβαλα και 5 ευρώ. Άρα λέει, έχεις 5,90. 5 ολόκληρα από πέρυσι. Ναι, 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 ναι. Τι να κάνουμε. Το 5 ευρώ πώς το έβαλες. Δεν ξέρω πώς. Τι κεφαλικό πέρασε εκείνη την ώρα. Ήταν μια στιγμή περισκεψίας. Τρέλας. Δεν είχε δώσει δικαιώματα, λένε στο σπίτι. Έχω τον πύλινο που δηλαδή θα σπάσει και τέλος. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν έχει ανοίξει. Θα ανοίξει κάποια στιγμή και αυτός. Λοιπόν, καλή ιδέα ο κουμπάρας, η αλήθεια είναι. Ναι. Το ταξίδι στον Ταλούζ είναι λίγο τσουχτερό, είναι λίγο. Είναι στην άλλη άκρη της Ευρώπης, μωρέ. Και αν σκεφτείς ο ΠΑΟΚ φέτος πήγε στα σημεία του ορίζοντα. Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε τέρμα πάνω δυτικά. Και βλέπεις πώς πάμε, έτσι. Ανατολικά. Ολλανδία, Ρωσία, δηλαδή όλα είναι πολύ. Πιάσαμε κέντρο Ευρώπη. Ελβετία, ναι. Ελβετία. Και Ολλανδία που ήταν η προετοιμασία. Η προετοιμασία, έτσι σημείο αναφορά. Πας μετά τέρμα ανατολικά στην Ευρώπη, Ρωσία. Και πάμε τώρα και τέρμα δυτικά στην Πορτογαλία. Που είναι πολύ δύσκολο το ταξίδι, η αλήθεια είναι, γιατί με ενδιάμεσες. Θυμάμαι και με την Τενερίφη που ήταν ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Εντάξει, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ τραβάει μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Ναι, έτσι. Εκεί. Τώρα είναι μέσω Μονάχου, έχει έτσι διάφορες πτήσεις που δεν είναι τόσο βολικές, γιατί ξέρω και από φίλους που έψαξαν λίγο το συγκεκριμένο ταξίδι, πέρα από το γεγονός ότι είναι αρκετά ακριβό, είναι και κουραστικό, δηλαδή έχει και στάσεις. Τα εισιτήρια λοιπόν, επειδή βγήκανε πριν από λίγο, θα κυμαίνονται στα 30 ευρώ για τις θύρες 28, 29, 30, 31 του Νταλούς και 45. Τα first category που θα έλεγε και ο Ακπομ. Εντάξει, δεν τα λες εισιτήρια. Δεν τα λες και φθηνά. Όχι, 45 ευρώ. Η αλήθεια είναι, ναι.
Οι δύο ομάδες βεβαίως συμφώνησαν. Να πούμε ότι τα εισιτήρια για όσους ταξιδέψουν στην Πορτογαλία θα πωλούνται σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Λισαβόνα. Θα το δείτε στο ΠΑΟ 24, έχει μπει ανακοίνωση της ΠΑΕ. Και τα ωράρια κατά τα οποία μπορείτε να αγοράσετε τα συγκεκριμένα εισιτήρια. Έτσι. Είναι συγκεκριμένα. Φυσικά βεβαίως με επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Λοιπόν, όσοι επιχειρήσετε το συγκεκριμένο ταξίδι με προσοχή, καλά να περάσετε και με ένα αποτέλεσμα πρόκρισης, να το θέσουμε έτσι. Στις 10 είναι το παιχνίδι. The time is now, που λέει εκεί πέρα. The future is here. The future is here. Pontus is here. Pontus is here. Γιατί δηλαδή, αφού το δικό μου το μυαλό έχει φύγει τώρα, γιατί να με επαναφέρεις. Να σε πάω στον Μακ. Να με πάω στον Μακ. Να σε πάω στον Μακ, ο οποίος. Και αυτό το αγόρι το αγαπάμε. Το αγαπάμε και νομίζω ότι και αυτός μας αγαπάει, γιατί όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ. Χρωστάει ο Μακ, θα λέγαμε, στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι. Και μίλησε σε μέσο της Ρωσίας, αν δεν κάνω λάθος, για το ενδεχόμενο πρόκρισης του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Αναλυτικά είπε, νομίζω ναι, ήταν εξαιρετική εμπειρία, είμαι πολύ χαρούμενος για τον ΠΑΟΚ που έπαιξε εξαιρετικά απέναντι στη Σπαρτάκ. Είχα αγωνία για τους πρώην συμπαίκτες μου και τώρα τους εύχομαι να μπουν στους ομίλους του Champions League. Αν συναντηθούμε στο Europa League, τότε θα αντιμετωπίσω μια τέτοια συνάντηση ως αθλητής και θα αφήσω στην άκρη τα συναισθήματά μου. Έχει συναισθήματα ο συγκεκριμένος και ο Ράσμαν Λουτσέσκου βεβαίως τον αποχαιρέτησε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγαπάω, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, αλλά του εύχομαι βεβαίως τα καλύτερα. Έχουμε ένα σε εισαγωγικά ευχάριστο νέο. Ναι, ναι. Εισαγωγικά βάζω γιατί πρόκειται για θέμα υγείας, οπότε ποτέ δεν μπορεί να είναι ευχάριστο. Αλλά ως αντίπαλος, δεν μπορούμε να είμαστε και τελείως καλοπροαίρετοι και καλοκάγαθοι. Μα συμφέρει αυτό, να μην το πούμε. Χάνει οριστικά τα μάτς με ΠΑΟΚ ο Καστίγιο της Μπενφίκα. Και τα δύο. Και δεν είναι τίποτα. Το έπαθε σε πανηγυρισμό. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, μην μέχρι στιγμή θα είχαμε αυτά στο. Θα περίμενε να το ακούσει για παίκτη του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ο χιλιανός επιθετικός, λοιπόν, αποχώρησε ο Νικολάς Καστίγιο. Αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Φενέρ, Φενέρμπαχτσε, στην Τουρκία μετά από χτύπημα που δέχτηκε. Εξετάσεις που υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης μέχρι τέλη Αυγούστου και αναγκαστικά χάνει και τα δύο μάτς με το δικέφαλο. Περαστικά να ευχηθούμε στον. Η ανωτερότητα, ξέρεις. Ναι. Περαστικά να ευχηθούμε στον Καστίγιο. Σε αυτά δεν χωρούν οπαδικά. Σε αυτά δεν χωράνε. Στα θέματα υγείας δεν χωράνε οπαδικά. Σίγουρα, εντάξει, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, τα θέματα υγείας βεβαίως είναι πολύ σημαντικά και δεν χωράνε οπαδικά. Αλλά εντάξει, αν μπορούμε να φάμε και άλλους 3-4 παίκτες, μην φανταστείς κάτι τώρα σοβαρό. Ο Γιώνας είναι αμφίβολος για τα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι, μην φανταστείς κάτι σοβαρό, ίσα για τα μάτς με τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε κακοπροαίρετοι άνθρωποι. Όχι, όχι, έτσι. Υγιείς να είναι οι άνθρωποι, να ακολουθήσουν κανονικά τη σεζόν στην ομάδα τους. Αλλά τώρα έτσι για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, αν μπορέσουμε να έχουμε κάποιες απουσίες, καλό θα ήταν. Ο Αλκαντουρί, πώς το κόβεις? Δύσκολα. Για το πρώτο. Δύσκολα. Έχει πρωινή προπόνηση σήμερα η ομάδα στις 9.30. Έτσι, στην νέα μεσήμβρια. Περιμένουμε το report της προπόνησης, να δούμε τα νέα. Ναι, και είναι χλωμός για το πρώτο παιχνίδι στο Νταλούζ ο Ελκαντούρη, ο οποίος χθες στην προπόνηση της Παρασκευής ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας στο γυμναστήριο και την πισινέ όταν είναι Σάββατο. Το μάτς είναι Τρίτη και δεν ακολουθεί στο πρόγραμμα τακτικής έτσι που δουλεύει τώρα. Ναι. Είναι αυτές οι κρίσιμες προπονήσεις που δουλεύει στο πλάνο, την τακτική σου, την ανάλυση του αντιπάλου και είσαι στην πισίνα, στο γυμναστήριο. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να μπεις βασικός, έτσι. Ναι. Και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν λύσεις στα χέρια του Λουτσέσκου. Γιατί να πούμε ότι ο Ουάρντα στο μάτς που μπήκε στη Ρωσία, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και όταν χρειάστηκε κράτησε και μπάλα. Και ήταν από τους λίγους. Έχει, ο Ελκαντουρί, ο οποίος το πρώτο ημίχρονο έχει βέβαια και τον για μένα μαζί με τον Μαουρίσιο ήταν εκπληκτικός. Έχει και ο Λιμιός. Εγώ δεν ξέρω, κόλλησα με Λιμιό. Και ο Μπίσεσβαρ είναι διαθέσιμος γιατί είχε αυτό το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός. Έχει περάσει αρκετό διάστημα από τότε, οπότε είναι και αυτός μία λύση στα χέρια του Λουτσέσκου. Από εκεί και πέρα για ο Βέρμπλουμ, το πολύ ευχάριστο και θετικό για τον Σουηδό είναι ότι χθες ακολούθησε ειδικό ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης, αλλά μπήκε και σε κομμάτια προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή, αν αναλογιστείς ότι μιλάμε για την δεύτερη προπόνηση του Σουηδού, το να μπαίνει σταδιακά σε κομμάτια προπόνησης είναι σημαντικό. Είναι πολύ καλό. Και εδώ είναι
ότι έχει εμπειρία από τέτοια παιχνίδια. Όπως είχε πει ο Λουτσέσκου και για το Χατζερίδη. Όχι, είχε πει. Όπως είχε συμβεί με την απόφαση ο Χατζερίδης να παρακολουθεί από την αρχή. Εντάξει, ο Χατζερίδης όμως βρέθηκε και στην προετοιμασία. Έτσι είναι σημαντικό. Και με ΑΚΠΟΜ όμως. Δηλαδή τον έβαλε κατευθείαν και στη λίστα. Μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να δηλώσει ενδεχομένως το Βέρμπλουμ. 24 ώρες πριν το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να προβεί σε δύο αλλαγές στην λίστα που έχει δηλώσει στην Ευρώπη. Η λίστα είναι η ίδια με τα μάτς με την Σπαρτάκ, έτσι εκτός ο Μιστακίδης, μου λένε και τα σχετικά. Ναι. Και 24 ώρες πριν θα δούμε αν θα γίνει έκπληξη με τον Βέρμπλουμ και πάρει τη θέση κάποιου στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου. Κοίταξε, θεωρώ ότι θα του δοθεί χρόνος. Κοίτα, με και να είναι, μήπως γίνει για να πάρει κλίμα ομάδας και αποστολής, όπως έγινε στην περίπτωση του ΑΚΠΟΜ ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άξι, θετικό είναι αυτό. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει και η σημερινή προπόνηση. Αύριο το απόγευμα, εφόσον προπονηθεί και πάλι στη Θεσσαλονίκη ο ΠΟΚ, θα μπει στο αεροπλάνο με προορισμό τον Νταλούς. Το συνηθίζει κιόλας σε τέτοια μακρινά ταξίδια, όπως έκανε και στη Ρωσία, να πηγαίνει δύο ημέρες πριν το παιχνίδι. Πολύ γεμάτο το φετινό καλοκαίρι. Κυριακή θα φύγουν. Κυριακή απόγευμα θα φύγει η ομάδα. Μάλιστα. Όπως είχε φύγει και για τη Ρωσία, Κυριακή απόγευμα. Έτσι. Δευτέρα τελευταία προπόνηση. Προπόνηση που στην ουσία κλείνει την προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Καθιερωμένη συνεντεύξεις τύπου, η γνωριμία με το γήπεδο. Και την Τρίτη στις 10 το βράδυ από την Κοσμοτέ TV. Ναι. Που έχει τα παιχνίδια. Γιατί τα play-off εντάσσονται στη συμφωνία. Στη συμφωνία του Champions League. Έτσι, δεν ακριβώς. Είναι προκριματικά. Στις 10 παίζει και η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Και οι δύο ομάδες στις 10 και τα δύο παιχνίδια στις 10. Και το μέσα και το έξω. Λοιπόν, πολύ γεμάτο το φετινό καλοκαίρι. Κάθε εβδομάδα και παιχνίδι, κάθε εβδομάδα γιατί και καρδιοχτύπη. Γιατί τις προηγούμενες χρονιές είχαμε και διάλειμμα μία εβδομάδα ανάμεσα στα παιχνίδια. Τώρα φέτος είναι από 26, σαν πρωτάθλημα. Από 26 Ιουλίου non-stop. Καλό είναι αυτό, Ελένη. Και δεν προλαβαίνω να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Το Σάββατο, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, έτσι. 7 και 4, Αστέρας Τρίπολης, στην Τούμπα. Ναι, ακριβώς. Εντός έδρας παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στις 7 και 4. Είναι έτσι αυτά τα παιχνίδια που διεξάγονται 7 και 4, 9.30 γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Οπότε όσο γίνεται. Θα μπορούσε να είναι και 8 και 4, πιστεύω. Ακόμα νωρίς είναι. Πολλά παιχνίδια και από την ΕΡΤ και από την ΝΟΒΑ. Από το ερχόμενο Σάββατο θα μπούμε και εμείς σε ρυθμούς. Αρχίζει το ματς. Και πάει λέγοντας. Με αυτό να κλείσουμε, Χρήστο, λέω καλύτερα. Ό,τι θες. Λοιπόν, δώσε λίγο για Χαλκιδική, γιατί υπάρχουν πολλοί που βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους, μας ακούν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο δρόμο προς Χαλκιδική δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχουν φύγει όλοι. Έχει ροή. Ναι. Έχει ροή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εσωτερικά κλασικά. Είναι αυτό που λέγαμε πες πριν. Εσύ ποια είναι τα σημεία, χωρίς να διαβάσεις το άρθρο. Εκεί στην Ποτίδεια. Μπράβο. Στην Νικήτη. Ναι. Στην Καλυθέα. Και Γερακινή. Ναι. Τα κλασικά σημεία, στο Φανάρι, στην Νικήτη, Γερακινή. Εκεί υπάρχουν τα εσωτερικά, βέβαια υπάρχουν τροχονόμοι που ρυθμίζουν υποτίθεται την κίνηση. Το τραγούδι που μας συνόδεψε πέρσι όλη τη σεζόν. Αυτό και Μπλόντι και Καράσκο. Πρέπει, κοίταξε, θα βρούμε άλλα τραγούδια φέτος. Θα βρούμε άλλα τραγούδια φέτος και πρέπει να τα χιλιοσκεφτούμε γιατί θα τα ακούμε όλη τη σεζόν. Αλλά αυτό θα είναι σταθερό, ρε. Αυτό πρέπει να παίζει. Αυτό θα παίζει, εντάξει. Αυτό είναι εκτός συναγωνισμού. Πρέπει να αντικαταστήσουμε τον Καράσκο. All time classic. Τον Καράσκο με τι να τον αντικαταστήσεις, ρε φιλενάδα. Μην ξεχνάτε ότι από την Δευτέρα στις 10 το πρωί ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας και στο τμήμα μπάσκετ. Αυτό το αγαπημένο, το καμάρι θα λέγαμε του συλλόγου, έτσι. Ναι. Βάσει πορείας όλα αυτά τα χρόνια, βάσει διακρίσεων, τίτλων και πάει λέγοντας. Από τις 10 το πρωί λοιπόν αύριο στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια διαρκείας του τμήματος μπάσκετ. Οι τιμές κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα. Στηρίξτε την προσπάθεια του Ηλία Παπαθεοδόρου, του Φιλ Γκος, του αρχηγού Βαγγέλη Μαργαρίτη. Όσοι ανανεώνουν έχουν την κλασική έκπτωση. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από πέρσι έχει βάλει καλές βάσεις, έτσι έχει βάλει γερά θεμέλια και αξίζει να βρισκόμαστε κοντά και σε αυτό το τμήμα, το οποίο τα πήγε περίφημα την περσινή σεζόν, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς λόγω τραυματισμών, ατυχιών και πάει λέγοντας. Και ομάδας που προσπαθεί να χτίσει ταυτότητα, νοοτροπία, με ένα καινούριο προπονητή, μετά από καιρό, στη θέση ενός ιστορικού ανθρώπου για το σύλλογο του Σούλη Μαρκόπουλου. Ανταπεξήλθαν άριστα όμως, έτσι. Με απόλυτη επιτυχία. Έχουν ξεκινήσει και τα εργομετρικά. Βεβαίως. Είναι αυτό που λέμε στα βάσανα. Ναι, μαζεύονται σιγά σιγά. Και στο βόλεϊ. Και στο βόλεϊ, βεβαίως. Ήρθε και ο Μάρκες. Ήρθε και ο Λαμπόμπα. Ναι. Έτσι, Ταύρος ο Λαμπόμπα.
Τον βλέπεις όμως έτσι, σου βγάζει κάτι, σε πεδοχημένε. Τον πετύχαμε στο αεροδρόμιο. Και αυτόν. Τι άλλο να κάναμε σε αυτό δηλαδή, το αεροδρόμιο. Δεν ήρθε μόνο ο Βέρμπλουμ, ήρθε και ο Λαμπόμπα. 2-1 είχαμε εκείνο το βράδυ. Έλα, δεν είπαμε. Βγαίνει από την έξοδο που έχουν στο αεροδρόμιο. Μη μας δώσεις κανονικά τώρα. Μας δώσεις κανονικά στον αέρα. Από τώρα. Την έξοδο, όπως βγαίνει και τον βλέπεις και βλέπεις αυτό το χαμογελαστό. Που σου ρίχνει πρόσωπο. Μια σκιά από πάνω. Ναι. Μας είπες κοντές ή αυτόν ψηλό. Αυτόν ψηλό, ξεκάθαρα. Εντάξει, εμείς είμαστε κανονικές. Αυτός είναι ψηλός. Ναι, ο περίεργος δηλαδή. Ναι. Πόσο χαμογελαστό. Με είπες κοντό, ρε. Με είπες κοντό. Εμένα, ναι. Αυτός είναι ψηλός, Χριστό. Αυτός είναι ψηλός, Χριστό. Ωραίο χαμόγελο. Σου βγάζει μια θετική αύρα. Ισχύει. Λοιπόν, υγεία να έχει και ο συγκεκριμένος, τον οποίο υποδεχτήκαμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Παιδιά, τι έχετε φτάνει. Πάθει με το Dele Alli Challenge. Ναι, έτσι. Δεν μπορώ να το κάνω, έχω σπάσει τα χέρια μου. Έτσι. Έτσι. Αυτό. Δάχτυλα. Απλά είναι άντρες και έχουν μεγαλύτερα δαχτυλάκια από εμάς. Τις κανονικές σε ύψος, θα μπορούσαμε να έχουμε λίγο μεγαλύτερα δάχτυλα. Αυτό και πάνε αυτά πιο πίσω. Με δεν πάνε τα χέρια μου. Τέλος πάντων, και ο Πρίγιοβιτς και ο Μιστακίδης. Χαμούλης! Ο Γιάννης την έχει ξεκινήσει αυτή την εκστρατεία. Μπήκε μετά και ο Πέλκας και ανεβάζουν και βίντεο και από φαν. Τα πάντα όλα. Χαμός, Dele Alli Challenge. Μετά το Kiki Challenge. Αν δεν το έχετε εύκολα, μην το προσπαθείτε, γιατί υπάρχει κίνδυνο να στρεμπουλήξετε δαχτυλάκια. Όχι, με αυτά δουλεύουμε, πλάκα κάνεις. Ναι, όχι, δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Κανονικά εδώ. Εδώ. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Εμείς δεν φύγαμε. Στις 10 το πρωί. Ραντεβού, μπουγάτσα με hangover. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.